πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάφη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλησπέρα. Wow! Αφού πήρε συμπάθειες ο Μπούζος, τελείωσε. CNN θα γίνουμε. Wow! Λοιπόν, εντάξει, τελείωσε το πανηγύρι, τώρα θα ξεκινήσει λέει άλλο στο Σύνταγμα και στη Βουλή και να μην πω το άλλο το σύνθημα γιατί τώρα είναι οι παοξίδες. Έχουμε εδώ τα μετεόρτια του Πολυτεχνείου, του Συλλαλητηρίου. Κομμουνιστές εναντίον δεξιών, εντάξει, εδώ δεν χαλάει ποτέ. Έχουμε κύπελο αύριο, να μπαίνουμε στα αθλητικά, να γουστάρουμε λίγο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Το κύπελο είναι ένας θεσμός περισσότερο ηθικός, περισσότερο για το γαμότο να πούμε, και να μετράνε τα γαϊβάνια πόσους τίτλους έχει ο καθένας. Έτσι δεν είναι και 40. Γεια σας και από μένα. 40. Γεια σας και από μένα. 24 Ιανουαρίου ξημερώνει. Παγωνιές, ιστορίες. Σαν σήμερα απολύθηκα από το στρατό, 24 Ιανουαρίου. Προαμνημονεύτων χρόνων. Ναι, αλλά πότε, ποια χρόνια? Άσε, μη με πατάς το πόδι, θα κρύψουμε χρόνια.
Έχουμε τάση εδώ στο Μετρόπολη να κρύβουμε. Γλίτωσα τα... τον Εύρο. Γλίτωσα ναι, ξεκίνησα νεύρο. Σλαμάς αυτό το έργο και το συνεχίζουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, δεν μου λες ναι, να σε ναι. διακόψω. Λέγε. Εδώ τώρα αισθάνομαι εγώ μεγάλη ευθύνη. Καθόταν ο Ζουράρης. Ναι. Λες να ζουρλαθώ κι εγώ, ρε Κώστα. Δεν καθόταν τηλέφωνο. Εγώ λέω μήπως καθόταν εδώ και ζουρλαθώ κι εγώ. Ναι, μια χαρά λογικό. Ο Ζουράρης είναι τόσο αρεστηφωνικός και τόσο σκοπτικός που πιστεύω να μας συγχωρέσει για αυτά που λέμε. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Είναι εκφράζει, τιμή, εκφράζει αυτά που πιστεύει, αυτά που νιώθει. Εντάξει, ο Ζουράρης. Και από εκεί λοιπόν. Και πέρα, ο Ζουράρης, άστε τον εσείς που είστε φιλοαργιανοί να πούμε και φιλομακεδονικοί. Τι έγινε, ο Μακεδονικός θα σωθεί. Ο Μακεδονικός θα σωθούμε, πιστεύω. Πώς, για... άνετα. Ένα-ένα με την καρδία στο 97. Είναι και ο τερματοφύλακας. Το Ουμαγιά, 47 χρονών τερματοφύλακα. 39 χρόνια. Σκοράρουν και οι τερματοφύλακες. Έχουν σκοράρει και άλλη φορά. Τι ομάδα είναι αυτή που έχετε που σκοράρει 40 ετών ο τερματοφύλακας? Δεν έχει σημασία. Έχουν σκοράρει και άλλοι τερματοφύλακες. Ναι. Εντάξει, τους παίζαμε μονότρεμα. Τι τερματοφύλακες έχουν σκοράρει έτσι σχέδιο? Έτσι, στην Ελλάδα έχετε. Στην Ελλάδα σηκώθηκε κανένας με κεφαλιά να κάνει αλφα εθνική. Θυμάσαι εκείνη τα χρόνια. Από βολέ θυμάμαι. Με βολέ βγήκε ένα γκολ. Βολέ. Είχε φοβερό αέρα. 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 Ναι. Και από κεφαλιά ένα τερματοφύλακα τώρα. Προσπαθώ να θυμηθώ. Δεν υπάρχει. Να ο Γουμάγια ήταν. Λοιπόν. Α, ο Καρδία τώρα, σιγά την ομάδα. Όχι, τα χάνατε κιόλα, θα πούμε. Όχι. Τι. Εντάξει, έχει καλή ομάδα και η Καρδία. Θα ανέβει τώρα το. Ο Ηρακλής θα ανέβει. Πάει. Θα ανέβει ο Ηρακλής. Τι έπαθε, κρυώνει. Τι έπαθε. Τι έπαθε. Α, θα ανέβει και το ζάχαρο. Εντάξει, 9.55 και ενώ μήνυμα. Εντάξει, και αυτέ οι ηλικίε 54-3.40. Θουβού ακροατή. Προσκυνάω εκπομπάρα με νεανία 40. Έω και νεανία. Τι κρύβει τα χρόνια. Τι είναι, σε πήρε γυναίκα τηλέφωνο? Όχι, ρε γυναίκα, πού να πάρει γυναίκα τηλέφωνο. Φίλοι μας παίρνουν. Φίλοι. Ξοφλήσαμε τέρμα, δεν μας δίνουν σημασία οι γυναίκες πια. Μόνο εσένα. Ναι. Τον Γιουλ Μπρίνερ, τον γοητευτικό άντρα. Γοητευτικός άντρας. Γοητευτικός άντρας, νέος άντρας. Ναι. Πολλά λεφτά, διασημότητα. Διασημότητα. Καβάλει στο καλάμι τελικά με την πολύ διασημότητα. Έτσι, δημοτικότητα. Έτσι, πήραμε λοιπόν. Από εκεί και πέρα να πω κάτι, Κώστα. Ναι. Αν με αγαπάς, που εσύ δεν αγαπάς τα αντεράσιο. Γιατί να σε αγαπήσει. Εμένα θα αγαπήσει τα αντεράσιο. Εσύ αγαπάς. Δεν αγαπιέσαι. Ναι. Έτσι τι να κάνουμε. Ναι. Θα με αφήσει κανένα δεκάλεπτο έτσι να μονοπολίσει. Δεκάλεπτο, αν μα αφήσουν να μονοπολίσει, θα μα κλείσουν το ραδιόφωνο. Εντάξει, τότε... Είπαμε να κάνουμε μια άνοδο αυτό το δίμηνο. Μα αλλάξει τα πετρέλαια, εσύ να πούμε. Εσπασμό. Τι σπασμό. Αποσπασματικά. Αποσπασματικά. Λοιπόν. Κόλλησε με το κόκκινο, ακούς κόκκινο το μεσημέρι. Ναι, κανένα σαρδάμ πρέπει να κάνω κι εγώ. Δεν είναι κανένα τέλειο εδώ. Εντάξει, κανεί δεν είναι τέλειο. Εκτό από μένα δεν είναι κανένα. Λέξει 8 σημεί τη έκανε σαρδάμ τώρα. Τι θέλει. Τι σε νοιάζει, ήταν Εβραίο. Από εμά του κοινού. Είναι Εβραίο και λέγει κι εσύ σαρδάμ. Πώ θα γίνει. Μπήκε εσύ στο άμεσα. Άμα δεν μπει στο Α. Κοίταξε να δει. Εγώ θέλω λίγο. Δηλαδή το κόκκινο το φαντάζει Εβραίο να τον διορίζουν οι Εβραίοι. Σε τμήματα δεν της κοινωνίας. Τον άνθρωπο, δεν μου τον γνώρισε. Ε? Δεν τον γνώρισε τον κόκκινο, τον έχω ακούσει. Αρχηγό των Εβραίων εκεί με το κεφάλι εκεί να πιάνει. Θα σκάρε, θα εδώ. Με εκείνο το κεφάλι όμως βάζουν και αυτοί και εκείνο το καλπάκι πίσω. Ό,τι γουστάρουν βάζουν. Που... τι θα πιάσει τον από εσάς τους. Λες ότι έχει μεγάλο κεφάλι, τι θα πιάσει πίσω, τι θα κάνει. Θα του φτιάξουν ειδικό. Ειδικό. Αλλά. Γελάσε. Λέ τον άνθρωπο, τι τον έχει κάνει. Τι τον έχω κάνει. Διάσημο τον έχω κάνει. Τι διάσημο τον έχει. Λέγε, λοιπόν, εγώ θα ήθελα λίγο στην εκπομπή που συμμετέχω. Συμμετέχεις και. Συμμετέχω λίγο. Να την κάνουμε και λίγο επιμορφωτική, διαθυσμένη. Άμα πάνε στο TV 100 στο Στέλιο Λουκά, την εκπομπή του βιβλίου να κάνεις. Εδώ είναι καρνιβάλο. Κάτσε, ρε φίλε, να πούμε. Τον καρνιβάλο το ανάγνωσμα. Μην μα κάνει τώρα. Λίγο επιμορφωτική να μην την κάνουμε. Να μην ψέξω λίγο τον φίλο μου τον Μαλάτο με τον οποίο κάναμε και εκπομπή. Ναι, είσαι αντίθετο με τον Μαλάτο. Κοίταξε. Είσαι αριστερό, εσύ δεξιό αυτό. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Βλέπει αυτό Σούνιο συγκινήσει εσύ που βλέπει τη Βιλτιγιάρο. Αυτό συγκινείται. Όχι, που βλέπει τη Γιάρο γιατί είναι άδεια. Θέλει γεμάτη να είναι Γιάρο. Δεν βρίσκεται. Μακρόνισο. Λοιπόν, άκουμε να δει το φίλο μου τον Γιάννη που κάναμε και εκπομπή μαζί. Όχι φίλο, τον Γιάννη τώρα έξω θα τον έβριζε. Τον έλεγε θα το σκίσω, θα τον κάνω. Είναι γνωστό, δεν είπα τέτοια πράγματα. Δεν είμαι άνθρωπο. Άσε με να το σκίσω και τα λοιπά. Όχι. Έτσι δεν με έλεγε. Θα επισημάνω κάποια πράγματα. Άσε σε βγαίνει, σε μένα δεν χωράνε. Εντάξει, ρε φίλε μου, ο Γιάννη και οποιοδήποτε. Προσκυνώ παδό του Νίτσε, κύριο Σαράντο, τα φιλιά μου και στην άπειρη εκτίμησή μου λέω ο Ηρακλειδέα από το Τορόντο. Α, ο Ηρακλειδέα από το Τορόντο. Ναι, ναι, ναι. Του χαιρετισμού μου. Έτσι. Λοιπόν, ναι.
Ο κύριος Γιάννης και οποιοδήποτε Γιάννης. Δεν θέλω να παρεξηγηθείς, Γιάννη. Δεν θα ναι, άσε τα λόγια τα ωραία. Δεν κάνεις τον... να πω, ρε. Μα έξω τον έβριζες τώρα, κύριε τον Γιάννη. Έβριζα, το λες. Ναι. Με πάση περιπτώσει. Ναι, πάση περιπτώσει. Δεν θα μας υποδείξει να πούμε πατριωτισμό. Δεν θα μας κάνει μαθήματα πατριωτισμού. Αφού είστε κομμουνιστές εσύ. Τι πατριωτισμό. Λοιπόν, οι κομμουνιστές με τον πατριωτισμό τι σχέση. Να ολοκληρώσω. Ολοκλήρωσε με μια φορά. Ολοκλήρωσε. Την έννοια του πατριωτισμού εμείς οι Μακεδόνες την έχουμε από γεννησιού μας μέσα μας. Είσαι κομμουνιστής Μακεδόνα. Βράσε με που είμαι κομμουνιστής. Είχαμε εμείς στο συλλαλητήριο και αν λάχει θα το αποδείξουμε περίτρανα όπου και όταν χρειαστεί. Εμείς οι Μακεδόνες. Οι Μακεδόνες. Οι Μακεδόνες, ναι. Λοιπόν, ο αγαπητός κύριος Γιάννης έδωσε στον εαυτό τον χαρακτηρισμό εθνίτης. Εθνίτης και στην ιδεολογία την οποία πιστεύει εθνισμός. Ναι. Είναι αδόκιμη και οι δύο όροι. Τώρα, αν μας άκουσε ο Μπαμπινιώτης, αν μας άκουγε ο Μπαμπινιώτης, θα μας κυνηγούσε με ντομάτες. Ναι, ναι. Αφού όμως θέλει να αποκαλείται εθνίτης και την ιδεολογία στην οποία πιστεύει εθνισμός, εντάξει, με γεια του, με χαρά του. Ναι. Και έρχομαι τώρα λίγο στο Πόζαρ. Θα μου επιστρέψει, θα μου επιτρέψεις να. Αφού είσαι γέρος 68 χρονών, στο Πόζαρ θα πάει. 67, ρε. Τα 60 δεν τα κλείσα. Εντάξει, εντάξει, ναι. Λοιπόν. Ναι. Το Πόζαρ το οποίο επισκέφθηκε ο κύριος Γιάννης μας και μετά βδελιγμίας το απέκρουσε. Βδελιγμίας με αποτροπιασμό, γιατί λέει χορεύουν εκεί τα μακεδονίτικα. Ναι, έτσι. Θα έρθω εκεί πιο κάτω λίγο στα μακεδονίτικα. Λοιπόν. Φέρει την πορτοκαλάδα, κυρίω. Με αγνοεί όταν μιλάω. Όχι, φέρνω μετά του καφέδε. Λοιπόν, το Πόζαρ είναι ένα δημοφιλέστατο τουριστικό προορισμό, έτσι. Ε, βέβαια. Και όσοι δεν πείτε. Αν πα στην Αθήνα και πει το Πόζαρ, θα πούνε ναι, στην Πελοπόννησο, το ξέρουν όλοι. Παγκόσμια είναι αναγνωρισμένο. Ε, βέβαια. Αν πα στην Αγγλία και πει το Πόζαρ, θα σε πούνε υπεράστη, κύριε. Με το όνομα Πόζαρ είναι καταχωρημένο το όνομα αυτό στου Άτλαντε. Ξέρει τι είναι οι Άτλαντε. Οι Άτλαντε τι είναι. Ναι, τι να πού να ξέρει εσύ. Μου είπε η γυναίκα μου να μην σε κακοχαρακτηρίζω, αλλά εντάξει. Και στην γυναίκα σε μένα. Τι να σου πω. Ναι. Τι να σου πω. Άτλαντες είναι οι χάρτες, ρε. Χάρτες. Παγκόσμια είναι γνωστό το Πόζαρ σαν Πόζαρ. Ναι. Και ξέρεις τι σημαίνει Πόζαρ. Δηλαδή, αν πας, ας πούμε, στο Μπέρνλι της Αγγλίας και πεις είμαι από το Πόζαρ. Όχι Μπέρνλι, Μπέρκλι. Το Μπέρνλι, αν πας στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Ναι. Θα πας στην Αγγλία και πεις είμαι από το Πόζαρ, θα σου πω, ω κύριε, περάστε, καθίστε. Θα σε κεράσω και λεμονάδα. Τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, πάνε στην Ανταρκτική και ψάξεις το Πόζαρ. Εντάξει, δεν είπαμε να πούμε. Δηλαδή, αν πας στο. Και τόσες ακραίες καταστάσεις. Στη Βουλγαρία, στο ξέρω εγώ, στο Σαντάρκι. Και πει το πώ το ξέρουν το Πόζαρ. Λοιπόν, ναι, ναι, άσε με λίγο τώρα. Ναι. Λοιπόν, στα Τύρανα το ξέρουν το Πόζαρ. Το ξέρουν. Ναι. Πόζαρ στα Σλάβικα σημαίνει χώμα που αχνίζει. Που αχνίζει. Ναι. Και όντας αχνίζει από τις δερμές πηγές που έχει από κάτω. Συγκινήθηκα. Λοιπόν, ναι. Όμως, κύριε Μαλάτε, ναι. Σλαβικά τοπονύμια βρίσκονται διασπαρμένα παντού στην Ελλάδα. Ναι. Και ειδικά στην Πελοπόννησο, στο κέντρο της Αρκαδίας. Και έξω από το Μιστρά ακόμη έχουμε σλάβικα τοπονύμια. Πού οφείλεται αυτό? Τι με νοιάζει εμένα. Να σου πω. Ε, πες μου, ναι. Θα πέσει η εκπομπή δηλαδή με αυτά τι που θα κάνει τώρα με αυτά που λες που ξεκίνησες. Εδώ ξεκινάμε να βάλουμε ποιος θα παίξει center forward αύριο Ολυμπιακός. Εντάξει, ρε, είπα... τώρα για το Πόζαρ να πούμε. Είπαμε για το Πόζαρ και υπάρχουν και άλλα σλαβικά. Τι είπε ο Μαλάτος, ρε παιδί μου, και ο Μαλάτος θα σου πω τώρα τι είπε. Τι, θες, ναι. Τι είπε ο Μαλάτος, ναι. Και θέλω να του πω ναι. Ότι οι Κομνηνοί αυτοκράτορες επί Βυζαντινής αυτοκρατορίου κατεβάσανε κάτω σλάβικους πληθυσμούς. Τι είναι οι Κομνηνοί? Οι Κομνηνοί ήταν γύρω στα 1300, ήταν δυναστεία αυτοκρατόρων. Πρόγονε τουλάχιστον το Κομνηνού ήταν. Μπορεί, μπορεί. Λοιπόν. Κατεβάσανε Σλάβους κάτω στην Πελοπόννησο. Οι Κομνηνοί. Ναι, ναι. Και υπάρχουν πολλά τοπονύμια ναι. Σλάβικα στην καρδιά της Αρκαδίας, ναι. Έξω από τον ιστορικότατο Μιστρά κλπ. Ο Μιστράς που είναι. Τι δεν ξέρει που είναι ο Μιστράς, στη Λακωνία, ρε. Έχει μια ομάδα πολύ... Αλφα-Εθνική Β' Γάμα. Αυτό. Άμα δεν έχει, πού να το ξέρω. Τι να σου πω τώρα, πάλι να σε χαρακτηρίσω έτσι. Έχει ομάδα, ρε, αγόρι μου, Γάμα Εθνική Β' έστω. Δεν έχει. Άρα ο Μιστράς... Δεν ξέρω, έχει ένα χωριουδάκι μπροστά το Παλαιολογικό που πήρε την ονομασία του. Ανέβει... Αυτός Παλαιολόγος. Σαν τον Άρη Παλαιοχωρίου θα το ξέρω. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, οπότε κύριε Μαλάτε, εκεί έχουν σλαβικά τοπονύμια. Είναι Σλάβοι αυτοί εκεί? Ναι. Είναι Σλάβοι, όχι. Τι είπε ο Μαλάτος, δεν κατάλαβα. Θα έρθω, θα έρθω. Ελάτε για ναι, πάλι σιγά-σιγά. Εντάξει, θα έρθω. Λοιπόν, οι Οθωμανοί Τούρκοι μετά, ναι. Όταν κατέλαβαν την Ελλάδα, ναι, ναι. Κάναν και αυτοί ό,τι θέλαν. Είχαν και το μαχαίρι, είχαν και το πεπόνι. Οι Οθωμανοί, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μάγκε ήταν. Ναι. Ναι, ωραία. Και πήρανε ο Άρβανο, ξέρει που είναι, πού να ξέρει που είναι. Ο ποταμός Άρβανο ναι. Είναι ένας ποταμός που διαρρέει τη δυτική Αλβανία. Ναι. Λοιπόν, οι Οθωμανοί οι Τούρκοι ναι. Κατέβασαν από εκεί ναι. Πληθυσμούς στην Ατικοβιωτία και Αλαχού. Και Αλαχού, ναι, Αλαχού ναι, ναι. Τι είναι η Αλαχού? Και αλλού, ρε, και αλλού, ναι. Και Αλαχού. Καμιά πόρνη είναι Αλαχού. Λοιπόν, λοιπόν ναι. Τα Αρβανιτοχώρια. Ναι. Άρβανο, ναι. Από την περιοχή του Άρβανο ναι. Ήρθαν και κατοίκησαν. Τους φέραν οι Οθωμανοί Τούρκοι. Και λέω εγώ. Τι ήταν αυτοί?
Τα αρβανιτοχώρια τα κατοίκησαν. Αρβανίτες. Αρβανίτες, κάτοικοι από το Αρβανό. Προγόνοι του Χρήστου Αρβανίτη που έπαιζε στον ναι, Ολυμπιακό. Ναι, στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και ρωτώ εγώ τον φίλο τον Μαλάτο. Ναι. Έχουν αυτή συνείδηση αλβανική. Αλβανική συνείδηση έχουν αυτή στα αρβανιτοχώρια. Δεν με αγγίζουν αυτά. Δεν θέλω λίγο ρε παιδί μου. Κατέληξε. Να καταλήξω. Κατέληξε. Καταλήγω. Κατέληξε. Καταλήγω. Ναι. Εγώ θα πω το εξής. Δεν είμαι ντόπιος, είμαι πρόσφυγας. Λίγο θέλω να με ακούσεις. Τι πρόσφυγας είσαι. Ήρθαν οι γονείς μου. Από πότε ήρθαν. Από τον Αξό της Καπαδοκίας. Ο Αξός που είναι. Θα σου πω τώρα. Ναι. Στην Καπαδοκία. Ναι. Πότε ήρθανε. Το 1924. Αυτό. Φέρανε το Ρουφιανιλίκι. Που φέρανε ναι, ωραία, η Ανατολική εδώ. Ναι, ωραία, και ωραία. Διαβρώσανε την ελληνική εντάξει. Επικράτεια. Λοιπόν. Ναι. Με τον Μπαχτσίση, με τον. Το κύριο. Καλά, δεν τα λέω. Έτσι. Φέρανε ό,τι σκατά είχε Ανατολή, τα φέρανε όλα. Σταμάτα να μην μιλάς έτσι για τους προγόνους μου να πούμε. Και δική μου προγόνη ήταν. Και... Τι φέρανε. Λοιπόν, ήρθαν και εγκατασταθήκαν ναι. Να μιλήσω λίγο. Ήρθαν και εγκατασταθήκαν ναι. Ο κύριος Όγκος έξω από τα Γενιτσά εξού και το χωριό Αξός προς τιμή της χαμένης πατρίδος το ονομάσανε Αξό. Ναι. Όμως αρκετές οικογένειες ναι. Διασπάρισαν και αλαχού που λέμε. Αλαχού. Αλαχού, ναι, έτσι. Ναι. Να συνηθίσεις τη γλώσσα μου. Ναι. Μεταξύ αυτών και οι γονείς μου, οι παππούδες μου βρέθηκαν στον Εξαπλάδωνο και λοιπά και στα άλλα χωριά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είμαι πρόσφυγας. Αλλά και ντόπιος αν ήμουν ντόπιος. Ναι, ντόπιος θα ήμουν το ίδιο υπερήφανο και περισσότερο. Τώρα, μην βάρασε το χέρι. Είσαι ναι, και χοντροκόκαλος λοιπόν, εδώ. Αντρώνει θα θέλει τραπέζι. Λοιπόν, ναι, ναι. Και ντόπιος να ήμουν ναι. Θα ήμουν ναι. Το ίδιο υπερήφανος. Γιατί είσαι υπερήφανος. Αρκεί που γεννήθηκα σε αυτή στην γη της Μακεδονίας. Δηλαδή, είσαι υπερήφανος. Ναι, και ντόπιος αν ήμουν. Έβγαλες ένα παπαγιώργο λοιπόν, που λέει, έβγαλες ένα αυτό. Μπουτάρι, έβγαλες ένα, ξέρω εγώ, Βενιζέλο, λοιπόν, έβγαλες έναν... Τώρα θα σου πω τα εξής. Για Έλενα Ράπτη έβγαλες... Του Κακοφάνη και του Μαλάτου, ναι, που ναι. Εκεί οι συντοπίτες. Για Καϊλή έβγαλες, ναι. Ναι, ναι. Καϊλή, ρε, όχι Καϊλή. Καϊλή. Ναι. Λοιπόν, μ' ακούς. Ναι, σ' ακούω. Ναι. Ο Μαλάτος άκουσε. Ο Μαλάτος. Έτυχε να βρεθεί εκεί σε ένα γάμο. Ο Μαλάτος. Ο Μαλάτος στο Λουτράκι, το οποίο δεν απεχθάνεται να αποκαλεί Πόζαρ, το Λουτράκι. Το Λουτράκι. Δηλαδή, πολύ φοβάμαι μήπως κατευθύνει και τίποτα ανθρώπου στο Λουτράκι Κορινθίας. Και χάσουν να πούμε και οικονομικά ωφέλη οι πατριώτες μου. Λοιπόν, μ' ακούς. Σ' ακούω, αλλά τελείωνε. Τελειώνω. Δύο λεπτά ακόμη. Μας έβαγε στην εκπομπή. Ναι. Όχι, ρε, όχι, όχι. Ναι. Λοιπόν, εκεί χορεύουνε τους μακεδονίτικους χορούς, το ναι. Ζάραμο, το Ζάικο, το Ράικο, την Παϊτούσκα, τη Σόφκα, την Μπέλα Ολύμπια κλπ. Όλοι αυτοί οι χοροί χορεύονται από το Λιβικό Πέλαγο, από την Ιεράπετρα, ναι. Μέχρι την Οριστιάδα. Ναι. Ναι. Και από το Καστελόριζο μέχρι τους Οθωνούς. Ξέρεις που είναι Οθωνή. Όχι. Έξω από την Κέρκυρα, κάτι νησάκια. Δεν έχει. Πανελλαδικά χορεύονται αυτοί οι χοροί. Ωραία. Οι χοροί. Τους χορεύω κι εγώ και είμαι γεγραμμένος σε δύο συλλόγους. Αυτό το σώμα χορεύει. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Και πώς φέρεις ευληγησία. Και... χοντροκόκαλος. Λοιπόν, και λέω εγώ, κύριε Μαλάτε. Ναι. Κύριε Μαλάτε. Οι χοροί αυτοί χορεύονται πανελλαδικά. Ναι. Τους χορεύαν εκεί στο Λουτράκι ναι. Και του την έδωσε να πάρει, δηλαδή θα ήταν ο πρώτος τζιχαντιστής. Τι θα έκανε, τι είπε, ρε παιδί. Είπε, θα πάρω το αυτοκίνητο και θα πέσω πάνω σε αυτούς που χορεύουν αυτούς τους χορούς. Ναι. Αυτό είπε. Πού το είπε. Το είπε. Δεν θέλω να δώσω διάσταση. Πού, σε ποια εκπομπή το είπε. Εδώ, σε εμάς. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Ο πρώτος οπότε... τζιχαντιστής στην Ελλάδα θα ήταν ο Μαλάτος. Τώρα το έκανε. Ε? Όταν το κάνει, τότε το συλλάβει. Α, έτσι. Όταν έτσι. Το, και μόνο που το σκέφτεσαι να πούμε. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή τώρα, ναι. Άμα σκέφτεται κάποιο να κλέψει εμένα. Ναι. Και πάρω εγώ το χωροφύλακα ναι. Και το πώ σκέφτεται να με κλέψει αυτό. Ξέρει, θα με πει χωροφύλακα. Ναι. Όταν σε κλέψει, πάρω με τηλέφωνο. Τι να κάνουμε, έπεσε πάνω τώρα. Τελείωσε. Κοίταξε, θα σου ναι. Πω τώρα, θα ποδοσφοροποιήσουμε λίγο τη μπράβο, συζήτηση. Μπράβο, ναι, πάτω στην μπάλα πάνω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί... Θα πάμε πάνω στην μπάλα. Είσαι και μακεδονικό, είστε και όγδοε τώρα εσεί, ναι. Ναι, ναι, θα σωθούμε, τρίτη είμαστε. Ο Ανδρώνη Τελάνοδο του λέω, κοιτά από κάτω και πόση πόντι είναι. Λοιπόν, μην πέσει κατηγορία. Ο Γουμάγια τον κάνετε. Και ένα άγαλμα εδώ. Το δούμε το Γουμάγια εδώ. Παίρνει εκπομπή να πούμε στο ραδιόφωνο. Το Γουμάρι, ο Γουμάγια είναι ναι, ο Γουμάρι. Ο ναι, 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 λοιπόν, ναι. Ο εθνισμός όπως έτσι λέγεται η ιδεολογία του Μαλάτου. Άκου, εθνισμός άρεσε, εθνισμός. Καλά, εσύ κουμούνα είσαι, τι να πεις από αυτό. Δεν είμαι κομμουνιστής, ποτέ δεν υπήρξα κομμουνιστής. Αφού σε πήγε στο Σούνιο και σε πιάσαν τα κλάματα, λες. Με πιάσανε, εντάξει. Παρέλασαν από εκεί να πούμε από την οικογένεια αρκετοί άνθρωποι, αλλά αυτό δεν σημαίνει επειδή, ότι είμαι κομμουνιστής. Επειδή οι πρόγονοί σου ήταν. Όχι, είχα την ατυχία με το ίδιο ονοματεπώνυμο να έχω τον πατέρα μου, τον αδερφό που πήρε το βουνό και από εκεί το Σαρανταριδέικο τράβηξε τα πάνδυνα. Τι πάθατε δηλαδή. Τώρα άστα δεν δηλαδή, θα συγκινηθώ, μην με κάνεις τώρα. Εντάξει, θα συγκινηθώ, άσυνα. Διοριστήκατε στο δημόσιο. Όχι, έκανα 2 χρόνια 2,5 στρατό και δούλεψα σαν γαϊδούρι. Σάγα η Δούρη και δηλαδή με παρακολουθούσαν 10 άτομα. Συγγνώμη, κατά ναι. Εσάς η οικογένειά σας πήγε εξορία και δεν μπήκατε σε καμιά δημόσια υπηρεσία. Όχι.
Κακό, δεν το εκμεταλλευτήκατε. Λοιπόν, τώρα. Είναι και χαριβάγια δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ο εθνισμός του Μαλάτου αγγίζει τον εξτρεμισμό. Ξέρεις, όποιος παίζει πολύ στα άκρα είναι επικίνδυνα. Και η εξτρέμ παλιά, και δεν ξέρω, θυμάσαι τον Λέανδρο του Σιμεωνίδη. Τον έχεις ακουστά? Όχι, δεν τον ξέρω τον Λέανδρο. Ο Λέανδρος Σιμεωνίδης έπαιζε πάνω στη γραμμή συνέχεια. Ναι. Πάνω στη γραμμή. Δεν έκλεινε μέσα δηλαδή. Θα σου πω, όχι. Όχι. Έπαιζε εξτρέμ, ναι, και? Και τα κυκλειδώματα ήταν κοντά να πούμε στις γραμμές. Και ναι. Πόσες φορές τον πήραν τα μπακ και τον τεινάξανε με μηδέν του πατρός ο ξερουμένο. Τον έστειλε πόσες φορές τον Λέανδρο του Σιμεωνίδη. Πώς τον έστειλε ο πατέρας με τον πέντο, αφού ήταν μαζί συμπαίκτες. Πώς τον έστειλε. Πώς να πούμε, με τον Άρη να πούμε, δεν παίξαν αντίπαλοι και λοιπά. Πιο γέρος είναι ο. Θα σου πω τώρα και έναν άλλον, επειδή είμαι Λίβερπουλ, σήμερα χάσαμε χθες. Καλά, σας είδα. Λοιπόν, ναι. 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 Είχε έναν εξτρέμ Λίβερπουλ, τον. Πού να ξέρεις, πού να θυμάσαι να πούμε. Τον Steve Highway, ένα καμπουρί, μια καμπουρίτσα λίγο, έπαιζε και αυτός πάνω στη γραμμή. Πάνω στη γραμμή. Το παλιό μοδίτικο. Λοιπόν, υπήρχε ένα center back στην Tottenham, ο Alan Mallery, διεθνής. Ναι. Τράβηξε πολλά από τον Alan Mallery. Ναι. Εδώ. Ο Steve Highway. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα extreme ζουν επικίνδυνος, παίζουν επικίνδυνα. Στον Άρη τώρα, ο Πλατέλας δεν παίζει στον Άρη. Παίζει. Αυτός συγκλίνει λίγο προς το κέντρο, δεν κινδυνεύει, δεν παίζει πολύ. Τα εξτρέμ κινδυνεύουν τώρα. Αλλά, το ποδόσφαιρο που έβλεπες εσύ πριν 80 ναι. χρόνια ήταν εξτρέμ στη γραμμή. Τώρα άλλαξαν. Στη γραμμή ήταν. Γι' αυτό είναι, άλλαξαν τα ναι, πράγματα. Ο ναι. Πλατέλας βλέπω ναι. συγκλίνει. Ναι. Αλλά ρε Πλατέλα, δίνει και καμιά πάση κανένα συμπαίκτη. Ο Άρης είχε κολλήσει τρεις φορές το 0-0 να πούμε. Βοήθα λίγη την κατάσταση. Τώρα δεν που βλέπω, θα πέσει, τώρα που θα δεν πέσει βλέπω να βγαίνουν. Τώρα που θα πέσει πείνα. Τι πείνα? Πείνα των γονέων θα πέσει εκεί πέρα. Το σωματείο που υποστηρίζει σαν Αργιανός κρυφός που είσαι. Κρυφός Αργιανός είσαι, εγώ είμαι Μακεδονικάρας, ναι, είπα να πω. Σαν κρυφός Αργιανός που είσαι. Κρυφός έχει Αργιανός. Πολλά δεινά να τραβήξει τώρα από το Φεβρουάριο και μετά. Ξέρεις τι μου είπε ο Νίκος ο Χριστίδης. Τι σου είπε? Του λέω εξομολογήσου. Ναι. Τι είναι ο Ραπτόπουλος, μου λέει Αργιανάρα. Ναι. Και εσύ ο ίδιος μου είπε να το πω εδώ στο μικρόφωνο. Πες το ό,τι θες, πες. Τους Αργιανούς δεν τους γουστάρω. Γουστάρω τον Άρη, αλλά τους Αργιανούς δεν τους γουστάρω. Ναι. Αυτές είναι έννοιες συμφυείς, ρε, αλληλένδετες. Δηλαδή να γουστάρεις τον Άρη και να μισείς τους συνοπαδούς σου, γίνεται. Γίνεται, πες μου εσύ, γίνεται. Τι με κοιτάς. Αυτοί που τα κάνουν αυτά θα απολογηθούν. Άρα, εμέσως πλησαφώς, ναι. ομολογείς ότι είσαι Αργιανός. Έτσι λες εσύ. Έτσι με είπε ο Νίκος ο Χριστίδης. Εντάξει. Δεν ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο και στον τύπο της Καστέλας. Ναι. Ναι. Εσύ ήρθες εδώ για πόλεμο, δηλαδή. Για πόλεμο. Ήδη τα έσερα στον Μαλάτο. Και το Μαλάτο τι θα τον κάνουν αυτοί, θα τον μισούνε τώρα που θα τους πατήσει με το αυτοκίνητο. Ναι. Μην το πολύ λες αυτό, το περάσαμε στον Τούκο, άστου να πούμε. Άστου. Εντάξει, όταν να μην το κάνει, δημιουργηθεί κανένα θέμα. Τι θέμα να δημιουργηθεί. Ναι. Αυτά γίνονται και μετά. Μου ήρθε, ναι. κύριε Κώστα μου, να πάρω το αυτοκίνητο και να πέσω επάνω τους. Στον όμιλο αυτών των χορευτών που χόρευανε. Το Μπαϊντούσκινο. Του Λουτρακίου να πούμε. Ναι. Όχι εθνικιστής, δεν μπορεί να το πούμε. Εθνιστής. Εθνιστής. Νέο εθνίτης και εθνιστής. Εθνίτης. Εθνίτης και εθνιστής. Ναι. Από νέο λεξιλόγιο, μαλάτε μου, μαλάτε μου. Και μισή λοιπόν. Είναι. Βάλε, πάρε μια γουλιά. Ναι, και. Παίρνω. Και μισή είναι, πάμε σε διά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Σπυσικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Εσύ δηλαδή αν δεις να υμνούν το Χίτλερ πουθενά και έχεις τα μάξι δηλαδή, δεν θα σου έρθει να τους πατήσεις ας πούμε? Όχι, όχι. Θα τους αποδοκιμάσω, αλλά ναι. δεν είμαι άνθρωπος τον κάτι, δεν θα το των ακραίων καταστάσεων. Όχι. Είσαι μεσαίος ας πούμε. Όχι φυσικά. Οχτάρι παίζεις.
στη ζωή. Ναι, ναι. Σαν οχτάρης. Και καλό είναι και στις πολιτικές, ναι, πολιτικές σου πεπιθήσεις να είσαι κάπου στο κέντρο. Στο κέντρο να είσαι. Όχι στα εξτρέμ. Δεν θες τα εξτρέμ. Οι εξτρεμισμοί όχι. Ναι, όχι, τι ζεις τότε, για άμα δεν είσαι στα εξτρέμ. Εντάξει. Για ρωτά και να πούνε στα εξτρέμ, τι αδρεναλίνη έχει, τι αυτό έχει. Ναι, ναι, πώς θα γίνει. Τον εξτρεμιστή το αναδιακρίνει η αδιαλαξία. Δεν υπάρχει λέξη εθνισμός δηλαδή για σένα. Εθνισμός πρώτη φορά την ακούω τώρα. Είναι λεξιπλάστης ο κύριος Μαλάτος. Ναι. Λεξιπλάστηση. Λεξιπλάστηση, ναι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, μπορεί να λέγεται, δεν είμαι παντογνώστης. Πρώτη φορά την ακούω. Να σχολιάσουμε την εκπομπή της Κατιάνας Στεφανίδου που κοροϊδεύε αυτούς που πήγαν στο συλλαλητήριο. Ναι, εντάξει. Η Κατιάνα παίρνει εντολές. Λοιπόν, πρώτον και δεύτερον, τιμωρήστε την, μη τη δίνετε θεαματικότητα. Από εκεί που είναι στο 15%, πάτε τη στο 7%. Πάτε τη στο 6%. Και όταν μετράτε Θεσσαλονίκη, μην τη δίνετε θεαματικότητα. Το να τη βρίσκετε, να τη λιδωρίσετε κτλ. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Αυτό λέω εγώ. Το να λέτε η Εκκλησία είναι παλιωτόμαρα γιατί αυτό και κάνω κτλ. Κακώς δεν βρίζουμε εμείς ποτέ. Μην πάτε στην Εκκλησία. Μην δίνετε λεφτά. Τι λέτε τα βρωμοσκοπιανοί αυτό κτλ. Μην πάτε στα Σκόπια. Κάντε εμπάργκο. Κάντε εμπάργκο! Τελικά θα μεταλάβεις, θα πάμε μαζί στην Κύπρο, στον πατέρα Ανδρέα. Ο πατέρα Ανδρέας είναι φίλος μου. Ναι, φίλος σου. Στην Κρήτη είναι. Εσύ φίλο ταντερά σου δεν έχεις να πούμε. Είναι φίλος μου. Φίλο έχεις μόνο το χρήμα εσύ. Ναι, τίποτε άλλο. Φυσικά, ναι. Τα χρήματα μόνο αγαπάς. Ναι. Από εκεί και πέρα. Σ' άκουσα και εκείνη τη στιγμή έτρωγα, κόντεψα να πνιγώ. Που είπες πατέρα Ανδρέα, άνα το κουταλάκι το δικό σου να πούμε. Μεταλάβω, θα έρθω κάτω στην Κρήτη να μεταλάβω. Ναι, ναι, μόνο έτσι το δικό σου κουταλάκι και θα πάρω δικό μου κουταλάκι γιατί συγχαίρομαι να πάνε χίλια βόδια εκεί πέρα που έχουν άπλη τα δόντια και θέλουν. Πρέπει όμως να εξομολογηθείς πιο μπροστά. Στον παπά αυτόν. Δεν θα πάει στον ασφαλίτη μετά να με καρφώσει όπως κάνανε κάποιοι άλλοι. Θα πρέπει πέντε ώρες να εξομολογήσει. Κάποιοι παπάδες άλλοι. Πήγαινε ένας δολοφόνος και πήγαινε και έλεγε δολοφόνησα πάτερ μου. Η εξομολόγηση είναι μυστική. Πάρα πολύ ωραία. Πήγαινε ο τραγό παπάς μετά στην ασφάλεια, έπιανε τον ασφαλίτη και του λέγε αυτό σκότωσε. Και πήγαινε και το συλλαμβάναν. Λοιπόν, επειδή έχουν γίνει αυτά, όταν κάνετε κάτι, μην εξομολογείτε. Ένας άλλος φίλος μου εξομολογήθηκε σε μια γκόμενα. Έκλεψα, λέει, μια βιοτεχνία. Α, λέει, πόσα πήρες, 33.000 ευρώ. Θα με πάρει, λέει, αυτοκίνητο. Λέει, τον κάρφωσε. Τον έσχισε κανονικά. Είχε ένα γκόμενο ασφαλίτη. Μπαμ, τον έσχισε. Προσέξτε, ό,τι να κάνετε, ούτε στο ημερολόγιο. Ούτε στο ημερολόγιο. Ούτε στο ημερολόγιο. Λέγε. Πώς, λέει ο κόκκινος. Σκάσε του λες, δεν ξέρεις. Δεν μιλάει έτσι ο άνθρωπος. Ακοινώνει το γομάρι. Ακοινώνει το βόδι του λες. Ευκρινέστατα μιλάει. Γιατί να πούμε εσύ κάνεις ότι μιλάει μπουκωμένα. Έλα, έλα, έλα. Σε παρακαλώ. Εκλάπει το γιώτα μπορτό, χρώματος μπορτό. Μεγάλε Γρηγόρη κόκκινε. Σήμερα έχει Σεβίλη Ατλέτικο, αύριο έχει Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ο Μαγουλήθρος ο Ζεβεδαίος είναι στην αποστολή του ΠΑΟΚ και μας λέτε για το Πόζαρ. Πού πάτε ρε γερόντια. Λέω 3.74. Εντάξει. Ναι. Δύο λεπτά ρε φάγαμε. Αυτό λέει την επιτυχημένη απομίμηση κόκκινο. Πού τον βρήκες λέει. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Μίλα για αεκάρα να γουστάρουμε. Μίλα για αεκάρα να γουστάρουμε. Ελκαντουρί κέντρο με τσίμινο. Τι λες ρε αυτό. Νομίζω ότι τον Ελκαντουρί τον έβγαλε από την αποστολή. Θα παίξει το σκατοδοχείο ο Κάνιας. Όφι Πανηλιακός 2-2, σεζόν 2-1-2-2, έχει σοφαρίσει ο Μπεκιάη, Αλφα Εθνική. Για τερματοφύλακες που σκοράρουν. Ευχαριστούμε τον 300. Ναι. Δώσε προγνωστικά για αύριο. Λοιπόν, 2-0 ο ΠΑΟΚ, 1-0 ο Ολυμπιακός. Τα παίζουμε σκορ, αλλά ο ΠΑΠ δεν είναι. Θα πάξουμε σε ιδιωτική εταιρεία. Ράψα το Ζήκο και τον κ. Παντελή, είστε λέει με το Σαράντο. Ποιος είναι αυτός. Εσείς ο κ. Παντελής, χοντροκόκαλος. Σχολίωσε, ανακοίνωσε σύνδρομο φίλων ΠΑΟΚ και Μπουτάρι. Δεν ξέρω σύνδρομο φίλων ΠΑΟΚ και Μπουτάρι. Εγώ ξέρω ότι άμα βγει ο δήμαρχος ξανά ο Μπουτάρης, ποιο θέλετε για δήμαρχο στη Θεσσαλονίκη. Να ένα καλό ερώτημα. Πολύ καλό ερώτημα. Δηλαδή, ο Μπουτάρης είναι τρελός, λέτε εσείς. Εγώ δεν υιοθετώ. Είναι παράφρον, είναι αν θέλει. Είναι αυτός και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι κλέφτης, όπως ήταν ο προηγούμενος. Αυτό είναι προσόν. Και ξέρω ότι έχει φέρει πάρα πολύ τουρισμό. Δεύτερο καλό. Τώρα, εμείς οι Θεσσαλονικοί, ας πούμε, και τα λοιπά, ποιον θέλουμε δήμαρχο. Πείτε μου, στο 955 κενό μήνυμα 54-340, 40 και για σένα ρωτάω. Μα δεν ξέρω ποιο είναι υποψήφιο. Σταμάτα, δεν σου μιλώ για υποψήφιο. Ναι. Ποιον θα θέλατε σε αυτή την πόλη δήμαρχο. Ξέρω εγώ, θα θέλατε τον Μίλαν Τζούρτζεβιτς, τον Νίκο Πετρουλάκη, ξέρω εγώ, τον Γρηγόρη Κόκκινο. Ποιο θέλατε να πούμε, τον Ανδρώνη, τον Παπαζαφυρίου, τον Γκούι, τον Φυρό, τον Βένο, τον Μπάλα, τον Γκούλη, τον Αποστολίδη. Ποιο θέλετε για δήμαρχο σε αυτή την πόλη που θα πιστεύετε ότι θα είναι καλός.
Δεν θέλετε τον μπουτάρι, έτσι ο νομπουτάρι, αλλιώ ο μπουτάρι. Αν θέλει να σου μπουτάρι, αυτό που. Εντάξει, πολύ ωραία. Αν πάτε και το ξαναψηφίσετε, όμω θα είστε τρυπίδε κόλο. Να το πω ανάποδα. Γιατί δεν θέλω να μιλάω κακές κουβέντες να λέω. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340 και όταν τηλεφωνήσετε και ανοίξουμε γραμμές, πείτε μας ρε ποιο θέλετε για δήμαρχο. Και λέω και το άλλο. Αυτοί που πήγαν και χτυπήσανε άνανδρα τους συνδέσμους του ΠΑΟΚ, τους Μακεδόνες. Μετά το κάνανε αντίπινα οι Μακεδόνες στη βιβλιοδίκη. Πρώτον. Και δεύτερον, είναι αλήθεια ότι οι Μακεδόνες έχουν ενωθεί με την Νεάπολη και ετοιμάζουν ιστορίες, ας πούμε, δυναμικές. Εδώ έγινε θέμα. Κατηγόρησε ο Μπουτάρης τους Παοξίδες σε αριστερούς και δεξιούς. Τους κατηγόρησε ως Αριανός, ως Αντιπαοξής, ως Δήμαρχος, ως τι. Είναι χοντρό αυτό που είπε. Ναι ρε, λέει, ήταν Παοξίδες. Ήτανε, εσείς τι πιστεύετε. Ήτανε, λέγε ρε. Πού να ξέρω. Με το Πόζαρ και τα λουτρά και τα αυτά και τα 50 ευρώ να σε τρίψουνε. Στα Πόζαρ. Σιγά μου, ρε, 50 ευρώ. Μισή ώρα και υδρωμένο άλλο θα στάζει ο υδρότα απάνω. Αντιαισθητικό. Λέγε άλλα θέματα. Άλλα θέματα, ναι, άλλα δώσε θέματα. Εσύ το. Λέγε, ποιον θα θες για δήμαρχο Θεσσαλονίκη. Μα δεν ξέρω, προηγούμενη πολιτεία κάποιου, ξέρω εγώ. Σου πω εγώ. Ναι. Παπαζαφυρίου. Θες Παπαζαφυρίου δήμαρχο. Αλλά εσύ είσαι αριστερό, δεν. Ρε, δεν είμαι αριστερό. Πα στο Σούριο και συγκινήσει απέναντι που βλέπει τη Γιάρονο. Έτσι, δεν είναι γιάρος, ρε, μακρόνισος είναι. Μακρόνισος είναι. Βλέπω εγώ προς την πλευρά της Τζιάς, δεν βλέπω πίσω. Δεν βλέπεις πίσω. Που είναι η μακρόνισος, όχι. Σήμερα λοιπόν, Παπαζαφυρίου, ναι. Ήρθαμε να καθαρίσουμε αυτό το κατασκεύασμα, αυτό το κακέκτυπο δημάρχου, τον κύριο Μπουτάρη. Του λέω θα σε μιμηθώ. Αν μπορείς κάνε με ρε, να δω θα πετύχεις τίποτα. Είμαι αναλόγια είσαι. Λέω καλά, θα σε μιμηθώ εγώ του λέω. Συνέχισε τώρα. Τώρα εγώ να συνεχίσω τι να πω. Το Παπαζαφυρίου το ψήφισες δηλαδή. Αν είχες Παπαζαφυρίου ή Μπουτάρη, ποιον θα ψήφισες. Είναι δίλημα, δεν ξέρω. Α, είναι δίλημα, ε. Δεν τον ξέρω τον κύριο Παπαζαφυρίου. Θα πρέπει να κουβεντιάσω μαζί του. Θα πει τον ακού στο ραδιόφωνο κλπ. Ναι. Πολλές φορές με συνεπέρνει, μπορώ να πω. Σε συνεπέρνει. Ναι, πολλές φορές με συνεπέρνει σε εθνικά θέματα. Κοιτά το Σούνιο από τη μία και συνεπέρνει ο άλλο από την άλλη. Δεν είσαι, έχει σημασία τώρα. Είσαι κεντρό αυτό, είναι πάει. Δεν έχει σημασία τώρα. Είσαι κεντρό άνθρωπο. Ο άνθρωπο κάνει, τα λέει έξω από τα δόντια. Ναι. Λοιπόν, ναι. Συνεπέρνει τα πλήθη, είναι πάνω απ' όλα πατριώτης. Και αφού είναι πάνω απ' όλα. Αν ήταν Μπουτάρης και Παπαζαφυρίου, επειδή τον θεωρώ πάνω απ' όλα πατριώτη του Παπαζαφυρίου, θα ψήφιζα Παπαζαφυρίου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαράντο. Λέγε. Λέγε. Λοιπόν, άλλον ποιο να πω. Ποιο να πω. Τι ποιο να πει. Πες, ό,τι θέλεις. Τι. Τι να πω, τι θέλω. Θέλω να δώσω μια απάντηση στον Κουκουλτζά. Από τον Κουκουλτζά ορμόμενο. Κουκουλτζά ορμόμενο, θα μιλήσω και λίγο στην τον οδηγό, γλώσσα, τον στην οδηγό γλώσσα του Σάβα. Ναι, ναι, και κατοικοεδρεύοντα εις Καστέλα Πειραιός. Άκουσα μια εκπομπή του Ασλανίδη, του Αχιλέα. Όχι το προηγούμενο Σάββατο, το πιο προηγούμενο. Με κόβει τώρα, πάνω στον ερμό μου, με κόβει τώρα. Ο Στέλιος. Πολεμήθηκε. Ο Στέλιος. Λιδωρήθηκε. Αλλά ήρθε η στιγμή που ο Στέλιος θα μείνει στους αιώνες. Λέγε. Λοιπόν, ναι, ναι. Ακούω την εκπομπή του Ασλανίδη γιατί μου αρέσουν ορισμένα τραγούδια του Καζαντζίδη. Να είσαι καζαντζίδικος κιόλας. Είμαι φαν του Μητροπάνου. Αλλά μερικά τραγούδια του Καζαντζίδη μου αρέσουν. Και τα βάζει. Ναι. Και να ήταν η ζωή μας Σαββατόβραδο κλπ. Με αυτό ξεκινάει. Ποιος? Ο Αχιλλέας. Ναι. Μοσχοβολούν οι γειτονιές κλπ. Ναι, ναι. Λοιπόν, και παίρνει ο ανεκδίκητος κύριος Καστέλας, ο κύριος Στρατό που λέμε, ο κύριος Κουκλουτζάς και λέει στον Αχιλλέα, ο οποίος, εγώ λέει ξέρω, ποιος? Ο Κουκλουτζάς. Ο Κουκλουτζάς, ναι. Ναι, ζητώ συγγνώμη από τους κατοικούς του Κουκλουτζά και ναι. Θα αναφερθώ μετά. Κουκλουτζά, ναι. Λοιπόν, και λέει εγώ ξέρω τον Αγγελή, τον Σιώκο, τον Γκλέζο. Για ποιον Λουκανίδη μιλάτε τώρα? Ναι. Ήταν χιούμορ αυτό που έκανε δηλαδή. Γιάννη, εδώ ήσουν, όχι. Ναι, ναι. Ναι, όχι, το έπαιρνε. Όχι, σαν, ναι. Διασταύρωσέ το ναι. Με τον Αχιλλέα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούει ο Αχιλλέας την ακούει την εκπομπή. Το βράδυ δεν ξέρω. Λοιπόν. Το μεσημέρι ακούει, ξέρω. Λοιπόν. Το βράδυ δεν ξέρω, ναι. Και λέει, για ποιον, λέει, εγώ ξέρω από τον Αγγελή, τον Σιώκο και τον Γκλέζο. Ναι. Και μιλάτε εσείς για ποιον Λουκανίδη. Ναι. Πίστευα ότι ο Αχιλλέας θα τον διαλοέστελνε, αλλά ήταν συναισθηματικά φορτισμένος με την εκπομπή. Ναι. Και δεν τον είπε. Το πέρασε στον ντούκο. Και νομίζει ο άνθρωπος αυτός τώρα ότι κάνει χιούμορ με αυτό που είπε, ότι κάνει χιούμορ. Ναι. Επίσης σε μια άλλη εκπομπή σου. Ναι, ναι. Κάνεις κριτική, ναι, πράγμα που με έθιξε, σε έθιξε. Σου λέει Ραπτόπουλε,
θα κατέβει ο Σαράντους με τους ντόπιους και μιλώντας ντόπικα στο συλλαλητήριο. Ναι. Και εσύ του είπες ότι κοίταξε, ο Σαράντος δεν είναι και κανένα τσάκνο. Ναι. Και τώρα θα τα πούμε και από το μικρόφωνο. Πες το. Ναι. Τι να πω. Ναι. Έχω ένα 85, είμαι 105 κιλά, δόξα τω Θεώ. Κοίτα, προθέτεις λοιπόν ύψος, μειώνεις χρόνια. Ένα 83 δεν ήσουν πριν, τένα τέταρτο. Ρεσί, μέχρι να έρθω έγινε ένα 85. Λοιπόν, τι να σας κάνω. Ένα 85, 105 κιλά. Ναι. Και ξέρεις. Μη στα... είναι τα κιλά, μη. Ναι, ναι, και στα νιάτα μου. Εγώ δεν κάνω το παλικάρι. Έχεις και σπλαχνικό λίπος, έχεις μόλικο. Ναι, 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 δεν κάνω το παλικάρι, ούτε ήρθα στα χέρια με κανένα. Όχι, ποτέ. Έπαιζα τερματοφύλακας, ξέρεις, καμιά δεκαριά χρόνια. Ναι. Δεν θα επεκταθώ μια άλλη φορά. Ήμουν ταλέντο, αλλά εμείς τότε τους βλέπαμε τους ποδοσφαιριστές Α' Εθνικής, όχι ημίθεους, σαν θεούς. Τους μη βλέπαμε. Έρχομαι τώρα στο, έρχομαι στον Αρίωνα και με πιάνει ο Ρόμελ, ο προπονητής μου, ο Παναγιώτης Σιδρόπουλος. Μας γνωρίσανε. Και μου λέει εσύ, όχι με ενδιασμό, εσύ πρέπει να είσαι ο τερματοφύλακας. Σε κάνει χειραψία. Ναι, ρε, δεν βλέπεις τι να πούμε. Η παλάμη πιάνει τρία πρόσωπα μαζί, να πούμε. Ναι. Του οδηγού το δικό σου, όχι, του χιλιτίδη, όχι. Λοιπόν, και λέω σε αυτόν από την Καστέλα. Ναι. Και του έκανε τον υπενιγμό. Ναι. Ο Σαράντος δεν είναι έτσι. Και έτσι, γιατί πήγε να με χλεβάσει. Ναι. Τα ντόπικα θα μιλήσει, θα κατέβει στο συλλαλητήριο με τους ντόπιους. Του λέω. Ναι. Έχω ένα 85, είμαι 105 κιλά και έχω μια μπουνιά που βρίσκει τρία πρόσωπα μαζί. Ναι. Ναι. Και αν τον πετύχω να πούμε. Εντάξει, ναι, δεν κάνω το παλικάρι. Ναι, είσαι. Και πες του, ναι, και πες του, όλοι, ναι, εμείς οι συντελεστές εδώ της εκπομπής, ναι, μόλις λέει το κύριε Ραπτό που λέμε, σηκώνουμε όλοι το χέρι επάνω, ναι, και κάνουμε τη γνωστή κίνηση της masturbation. Και αν δεν ξέρεις τι σημαίνει masturbation, πήγαινε κύριε Ραπτό που λέμε, όπως λες, μακρινό Μπιλμπάο, πήγαινε σε κανένα ελληνοαγγλικό λεξικό για να μάθεις τι σημαίνει masturbation. Και μην μας πρίζεις να πούμε με τα κύριε Ραπτό που λέμε, ναι, και ξέρεις τα ντόπικα και θα κατεβείς στο συλλαλητήριο με τους ντόπιους. Ναι, ρε, είμαι υπερήφανος που συγχρωτίστηκα με ντόπιους, που είχα φίλους ντόπιους. Ναι. Αυτούς που εσύ τους θεωρείς Σλαβομακεδόνες, Σλάβους. Ναι, 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 ναι. Τα ακούς. Ναι. Σ' ακούει. Έτσι. Ωραία, πολύ καλά. Και ζητώ συγγνώμη από τους κατοίκους του Κουκλουτζά, τον υπέροχο Εύος μου. Έχω αδερφή εκεί. Στον Εύος. Μένει, ναι, ναι, μία από τις πολλές αδερφές μου. Σε ωραίο μέρος. Λοιπόν, ναι, 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 πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα και απολαμβάνω, όχι στην αδερφή μου, απολαμβάνω, ναι, τα στέκια του Εύος μου, τα οποία είναι υπέροχα, ναι, με τους πεζόδρομους, με τις πλατείες κλπ. Γι' αυτό. Τα, ναι, ναι, λοιπόν. Έτσι. Ναι. Και μην ξαναπάρεις, γιατί αν πάρεις, ναι, και οι τέσσερις εδώ που είμαστε θα κάνουμε τη γνωστή κίνηση. Εμένα γιατί με βάζεις μέσα. Που σε βάζω, πρώτος που το κάνεις εσύ. Είμαι ευγενικός εγώ. Τι ευγενικός. Ραπτό ασφαλίτης από Αθήνα, εσένα θέλουμε δήμαρχο και Αθήνα και Θεσσαλονίκη να γουστάρουμε. Ο 588. Δήμαρχο για Θεσσαλονίκη, άνθρωπος υπό τον Ιβάν Σαββίδη, όπως τον Πειραιά ο Μαρινάκης. Γρηγόρη Κόκκινο, Φαλακρέ φέτος θα βγω δήμαρχος. Βα ευτύχημα. Λέω 567. Να βγει ο Φραγκούλης ο στρατηγός, ξέρει από διοίκηση και έχει ηθική. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ο Παπαζαφυρίου δεν τον θέλουμε, λέω 7-18. 4-23, Ιβάν Σαββίδη δήμαρχο, τον Πάμπλο Καρσία δήμαρχο, 7-53. Ο Θούβου Ακροατής, ουρλιάζω από τα γέλια. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ωραία, πάρε κάτω. Αυτά. Δήμαρχο Θεσσαλονίκης δεν θέλετε μπουτάρι. 2-31-0-90-90-90. Ποιον διάολε θέλετε δήμαρχο. Ναι, αλλά θα πρέπει. Ποιον θέλετε δήμαρχο σε αυτή την πόλη, να βάζουμε να πούμε. Α, ο Κούλης Αποστολίδης, συμπαθέστατος. Αν κατέβει. Ο Κούλης Αποστολίδης είναι μια φυσιογνωμία πολύ καλή, μορφωμένο παιδί κλπ. Ας τολμήσει. Από κοινά δεν ξέρει όμως, από κοινά. Δεν μπορεί, γιατί ξέραν όλοι από γεννησιμιού τους. Θα μου πεις τώρα, ο Κούλης είναι και το 46 γεννημένος. Περίπου. Το 46 είναι. Το 46. Θα το τολμήσει. Θα το τολμήσει στα 72. Στα 72. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σκεφτεί ένας άντρας στα 72. Χθες τον είδα στο συλλαλητήριο τον Κούλη συμπτωματικά και συναντήθηκε και με τον είναι Νίκο, ένα υπέροχο παιδί. Με τον Νίκο τον Χριστίδη και αγκαλιαστήκαν, ναι, εκεί στο συλλαλητήριο. Εγώ τώρα στα 62 και σκέφτομαι να κατέβω για δήμαρχος. 62? Ναι. Και εγώ στα 38 λέω να κατέβω κι εγώ, ναι. Στα 41, 39. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. Έχεις κι άλλες σημειώσεις. Μέχρι να βρουν. Όχι, δεν έχω. Μέχρι να τηλεφωνήσει το κοινό. Καλή εκπομπή, Αλάνια. Πρόταση από Κλοπ. Για δήμαρχο τη Μίνη. Καρτοφυλάκιο κτηματογράφησης Φωτιάδη, δημόσιας τάξης Ραπτό, ανάπτυξης Χατζινάκο και Στέφανο για γραφείο τύπου. Γιάννη, ανοίξαμε γραμμές. Ναι. Ανοίξαμε γραμμές. Ο καλύτερος δήμαρχος στην Ελλάδα, Γιάννης Μπουτάρης για πάντα. Γιάννης Μπουτάρης, λέω 577. Τρεις γραμμές στην πορεία. Ποιο θέλατε να καθήκια δήμαρχο, πείτε μας εδώ που η εκπομπή δεν έχει να πούμε χρώματα, δεν έχει ιδέες. Πρέπει να προτείνουμε, ναι, συγκεκριμένα άτομα, ρε Κώστα, πρέπει να προτείνουμε. Δεν προτείνω, ρε Κώστα, αυτόν, ας τη φαντασία να οργιάσει των Θεσσαλονικαίων να πούμε. Και όχι μόνο των Θεσσαλονικαίων, και άλλοι οι οποίοι είναι μακριά. Ποιο θα θέλατε να δείτε δήμαρχο Θεσσαλονικαίων. Την Καϊλή, σαν πανέμορφη γυναίκα, την Καϊλή θα τραβήξει πολύ. Ναι.
Είναι μορφωμένο κορίτσι. Πηγαίνει στα μπουζούκια με τον Είναι μορφωμένο κορίτσι. Ναι. Πάμε, πάμε. Μορφωμένο, ε. Ναι, μορφωμένο. Πολύ μορφωμένο. Θες την καηλή δήμαρχο. Θες να παίρνεις μάτι, εσύ, δηλαδή. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. 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 Κωστή. Έλα, φίλε, μη φωνάει, ακούω, ναι. Δεν φωνάζω, Κωστή. Η εκπομπή έχει πέσει πολύ κάτω. Η ανέβαση. Το βλάκα που έχεις μαζί σου. Σ' είπε βλάκα. Τι να κάνω, δεν θα ξανάρθω. Όχι, να ξανάρθεις. Άμα σε λέει βλάκα κάποιος πρέπει να ξανάρθεις. Ναι. Καλημέρα. Χρήστος Λαμπράκη. Το Μίρτσο λέει θέλουμε. Α, είναι τίμιο παιδί. Τίμιο, κύριος. Έλα φίλε, ναι. Στον πολιτισμό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Βεβαίως. Θα δώσει τον Κάρα αντιδημαρχία και τέτοια. Λέγε φίλε, ναι. Βέβαια. Ο Σέρχιο Κόκκια για δήμαρχος. Μάλιστα. Μπουτάρις ρε, αυτό αξίζεται. Λέει 181. Λέγε φίλε, πάμε, καλημέρα. Αν θες μίλα, αν πέθανες, πες μας να σου στείλουμε, αν λιποθύμησες ασθενοφόρο. Δεν θες να μιλήσεις. Επόμενος κύριος, καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είπαμε, καλημέρα. Κώστα. Κώστα, τι Κώστα, Κώστας λέγουμε. Ραπτόπουλε. Όχι Ραπτόπουλε, Ραπτόπουλε, μην κόβεις τα σύμφωνα σε το κόκκι. Εντάξει, μην παράς. Ναι. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Άστε, τι χρόνια, πολλά Φεβρουάριο πήγε. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, 116 ευθό, Βατράκι, ειδικότητα καταστροφέας και αυτοσχέδιση κριτικούς μηχανισμούς. Έσκασε καμιά βόμβα και σε επείραξε το μυαλό, όχι, τι? Όχι, όχι. Κάτι μιλούσε προηγουμένως. Ήθελα να σε πάρω, αλλά δεν μπορούσα να βγω στη γραμμή. Λοιπόν, είμαι φίλος του Γιάννη Κυλικίδη. Είμαι ο Σάγκης Ιχολύπτης. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Αλλά άμα χρειαστεί, ήρθα από Γερμανία υπηρέτησα 28μηνο. Ναι. Έχω πάρει πουλάδες, έχω πάρει τιμητικές. Και πάλι άμα χρειαστεί για την πατρίδα, είμαι εγώ εδώ. Πουλάδες πήρες, ε? Πολλές, ναι. Έφεδρος. Ναι. Έχω βγάλει όλα τα σχολεία. Τι σχολείο έβγαλες? Τα πάντα, στο στρατό. Δηλαδή τι, μπορείς... Εγώ ήθελα το έκανα, έκανα διακοπές. Δηλαδή εσύ θες να πεις ότι μπορείς να πολεμήσεις. Αν μπορώ και σε 61 μου. Φίλε, σε μια χώρα η οποία λέει ναι σε όλα, γιατί είναι άχρηστος είσαι. Τι να πολεμήσεις. Άχρηστος είμαι. Χρήσιμος είσαι, ξέρεις να πολεμάς, αλλά σε μια χώρα που λέει ναι σε όλα. Ναι, γιατί να... εγώ, συγγνώμη, εγώ όμως είμαι και ηλεκτρονικός, με σπούδες στη Γερμανία και με ένα κομπιούτερ στέλνω ό,τι θέλω να στείλω. Εγώ λέω στα 61 να πας στον ουρολόγο να δεις προστάτη. Άκου εμένα, άσε τις μαγκές τώρα. Να δεις έντερο, να δεις καροτίδες. Στα 61 βρεάσε τους πολέμους. Δεν πρόκειται να κάνει πόλεμο αυτή η χώρα. Όλο ναι θα λέει. Ναι. Τι ναι. Εγώ δεν αμφιβάλλω. Σαν και εσένα. Έχει πολλά παιδιά. Βατραχανθρώπους, παιδαράδες. Από πάνω πέφτουν, πυροβολούν, κάνουν, ράνουν. Σε αυτή τη χώρα δεν χρειάζονται αυτοί. Σαλιδόγκολους θέλει αυτή η χώρα. Άκουσε με λίγο. Ναι. Τι να σε κάνεις. Όταν ήρθα από Γερμανία, ναι, με αναστολή γιατί λόγω σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ηλεκτρονικών, ήρθα με αναβολή. Ήμουν ένα από το Συντάγμα Καλαμάτα με το Ιδρυτικά και τον Παπαδρέο. Αυτός κοιμόταν πάνω από το κρεβάτι από μένα, εγώ κάτω, γιατί ήταν ψηλός και μπορούσα να είναι πάνω. Ρε βλάκα του λέω, εσύ τι είσαι παιδής, έλα να πολιτευτώ. Λέω τι απολιτευτώ, αφού είσαι μουρόκα προστο, τι απολιτευτείς, ρε βλάκα. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλεγχο προστάτη έντερο καροτίδα στα 61. Επόμενη γραμμή. Άστε τώρα θες να πολεμήσεις. Τι να πολεμήσεις. Με κάνα πολύ που θα πολεμήσεις. Έλα επόμενη γραμμή. Έχουμε ξεφύγει. 080 καλά είναι. 1,80. 0,80. Τι 0,80. Προστάτης. Ναι. Παιδί κάνεις. Μάλιστα. Τόσο έχω. Ζάχαρης. Δεν απεθάνεις από τον προστάτη. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Να παραιτηθεί ο Δήμαρχος Πατρέων να βάλει ένα αντικαταστάτη και να πάρουμε αυτόν. Ποιον? Το Δήμαρχο Πατρέων. Ψάξε να βρεις γιατί. Α, δεν ξέρω. Πατρινός δηλαδή. Αν γκουγκλάρεις θα καταλάβεις. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Γκουγκλάρε και δες. Εντάξει, δεν το ξέρω Πατρέων. Τον άνθρωπο. Ναι. Τώρα, όσον αφορά αυτά που γίνονται, ρε φίλε, να πούμε, έχω τον τελευταίο καιρό. Έχω απειβδίσει εντελώς. Δηλαδή, αυτό με το ρατσισμό και το φασισμό πια, ό,τι και να κάνεις, ή φασίστας θα είσαι ή ρατσιστής. Δεν υπάρχει. Για άσε τον κόσμο να διαχωριστεί. Ε? Ναι. Έπειτα, λες εσύ, εντάξει, δεν λες εσύ, όλοι το λένε. Ποιο να ψηφίσεις,
όταν σου έχουν βάλει σε μία δεξαμενή κόπρανα. Όχι, εγώ λέω εσύ σαν Θεσσαλονικιός, ποιον άνθρωπο της πόλης ή ποια άνθρωπο της πόλης γυναίκα θα ήθελες δήμαρχο. Πρόσεξε. Ποιο θαυμάζει, ρε παιδί μου. Θέλει, όποιος θέλει, όποιος θέλει να, να αναμειχθεί στα κοινά, αυτός ο άνθρωπος είναι ακατάλληλος. Όποιος αυτό προτείνει. Ρε εσύ πρότεινε, δεν καταλαβαίνει. Εγώ εσύ... δεν μπορώ να προτείνω κανέναν, άδερφε. Δεν θα προτείνω αυτό, τον εαυτό απάντησες, μου. Εγώ τον εαυτό μου θα προτείνω. Ναι. Αν είναι να προτείνω, θα προτείνω τον εαυτό μου. Αυτοί οι οποίοι βγαίνουν μπροστά, όλοι τους, μα όλοι τους, είτε πάνε για βουλευτές, είτε πάνε για δήμαρχοι, για αντιδήμαρχοι, για το ένα, για το άλλο. Έτσι. Όλοι... Δηλαδή, ας πούμε, το Φραγκούλη δεν τον ήθελες. Όχι. Το λόγο θα μου πεις. Όχι, ρε φίλε, δεν μπορώ. Είναι να ιδιωτελής. Έχω στρατιωτικό δήμαρχο. Πώς? Στρατιωτικό δήμαρχο δεν μπορώ να έχω. Δεν μπορείς, ναι. Όχι, δεν μπορώ. Πρέπει να είναι ο δήμαρχος κάτι ανάμεσα σε στρατιωτικό και πολιτικό. Δηλαδή, εγώ είδα δίπλα στο Φραγκούλη ένα τύπο σε μια φωτογραφία που έχει φάει τα ΕΣΠΑ από τους νηπιαγωγούς και μου γύρισαν τάντερα. Άκουσα που το πες. Πολύ θέλω να τον θύρουν, αλλά λέει φουσκωτούς, λέει αυτός, πληρώνει και δεν μπορεί να τον πλησιάσουν. Έφαγε τα ΕΣΠΑ, επί Σαμαρά. Εδώ δίπλα. Πατριώτης. Το ξέρω, ρε φίλε. Ξέρεις κάτι τέτοιοι πατριώτες σε κάτι εθνικά συλλαλητήρια βγαίνουν πρώτοι-πρώτοι, ξέρεις. Ρε εσύ, όσοι σου λέω αυτοπροβάλλονται και θέλουν ψήφο, όλοι είναι λαμόγια. Τέλος. Έκλεισες. Πάτησες την κόκκινη γραμμή. Δεν υιοθετούμε τη λέξη λαμόγια. Μέχρι εκεί καλά το πήγες. Δεν υιοθετούμε, κύριε. Καλημέρα. Καλό δρόμο να έχεις. Καλημέρα, μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, ρωτώ. Φώναζε λίγο, φίλε, φώναζε. Καλημέρα, λέω. Καλημέρα, λες, αλλά πολύποδες στο λαιμό θα ρίσκει έχεις. Φώναζε λίγο. Όχι, όχι. Βροντό φώναξε λίγο. Έλα. Δεν θέλω να βροντοφωνάξω. Ορίστε. Είναι χαμηλών τόνων άνθρωπος. Είσαι χαμηλών τόνων άνθρωπος, ναι. Πες το Γιάννη να την πείσει λίγο από μέσα τη γραμμή. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Όσον αφορά για το μεσημεριανό, τον Καστοριανό από τον ΑΕΚ. Ναι. Καταρχήν, εγώ θέλω να πω ότι είμαι 90, 20 χρονών, 100 κιλά. Άμα θέλει ο Καστοριανός να μας πει δύο-τρία φωνήματα για τον ΠΑΟΚ, εγώ μπορώ να κανονίσω ένα ραντεβού μαζί του. Ξέρεις να μαλώνεις. Έλα. Ξέρεις να μαλώνεις, λέω. Δεν ξέρω να μαλώνω. Το 1,90 με 100 κιλά δεν μου λέει τίποτα. Τρέλα έχω, έχω τρέλα. Έχεις τρέλα, αλλά εγώ άμα δώσω εγώ ένα ανοιχτό μπορώ να σε βρω. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν λέω. Δεν, και άμα είναι η γροθιά σου όπως η ομιλία σου. Κωστή μου, δεν αφιβάλλω. Εγώ δεν έχω θέμα. Ας έρθει ο Καστοριανός να το πούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσον αφορά για αυτό που έλεγε ότι ξυπνούσε, έβλεπε τον ΠΑΟΚ, κοιμόταν, έβλεπε για τον ΠΑΟΚ, εγώ έχω ένα να του πω. Ότι θα βλέπει τον ΠΑΟΚ σε εφιάλτης του πλέον. Και στους εφιάλτης. Γιατί, από πού είσαι ορμόμενος, τόσο αισιόδοξο εσύ που θα βλέπει αυτό στους εφιάλτες. Έμεινε 4 πόντους πίσω. Κάτσε να μάθουμε, ρε παιδί μου, το λόγο, ναι. Κωστή μου, το τρένο του ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει εδώ και 7-8 αγώνες και δεν σταματάει, να ξέρεις. Φρε, εγώ σας το λέω από το Σεπτέμβριο. Εσείς είστε χέστες. Ενάφου και μόχι, βλέπεις ότι Τίγρης μπροστά και Ολυμπιακός. Κοιτάξτε, να σου πω λίγο κάτι. Πάντα σαν οπαδός πρέπει να είστε προσγειωμένοι. Σαν φίλαθλος, μάλλον περνάει. Εγώ, φίλε, κοίταξε να δεις. Δεν είμαι φίλαθλος καμιάς ομάδος. Βλέπω όμως ουδέτερα το τελευταίο μήνα ότι τραβάει ο ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, έχει φιλικά. Φιλικά. Μέτρια σωματεία. Απλά πρέπει να. Πρέπει να είσαι επιφυλακτικός και πρέπει να είσαι και προσγειωμένος, γιατί στο τέλος πάλι δεν χρειάζεται να ακούμε παρατράγουδα και κοροϊδία. Κοίτα, βλέπω παίκτες σου πολύ... έρχονται σε φόρμα. Γενάρη μήνα. Βιερίνια ένα, Βαρέλα δύο. Αυτό ήταν ερεκοστή. Ήξε, να σου πω λίγο κάτι, ο Ρουμάνος ήξερε πότε να τους φορμάρει, όχι πέρυσι θα τον ήξερε. Δεν ξέρω τι ήξερε. Το μόνο που φοβάμαι ότι μπορεί να τεφορμαριστεί, ξέρεις ποιος είναι. Ποιος? Ο Μάτος. Ο Μάτος, Ναι. Δηλαδή βλέπω Βιερίνη ανεβαίνει. Βλέπω Τζίμιρο ότι πολύ ανεβαίνει. Βλέπω Πέλκα έχει φύγει πολύ ψηλά. Ο Πρίγιοβιτς καλός, σταθερός. Λιμιός ανεβαίνει, Μάκα ανεβαίνει, Τζάλμα ανεβαίνει. Και βλέπω τον Μάτος να τον έχετε αλλάξει τα φώτα στις ανάσες, στις κούρσες. Η διαχείριση στο Μάτος δεν είναι καλή. Το μόνο λάθος σας είναι ότι δεν βάζετε. Η πρώτη αλλαγή παίζει με τον Απόλλωνα στην Τούμπα. Είναι 2-0. Και πάει 60 λεπτό. Βάλε μισή ώρα το Δελιγιανίδη στη θέση του Μάτος. Συμφωνώ. Βάλτονα. Συμφωνώ. Στην Κέρκυρα. 3-0. Βάλτονα.
Βάλτονα! Βάλε οποιονδήποτε, δεν είναι αναγκαίο. Ξεκούρασε το μάτο σε ένα ημίχρονο. Βάλε το Βιερίνια δεξί μπακ ένα μάτ. Πέτα αριστερό το λέω. Δηλαδή όταν έχει το μάτ 2-0 και θέλει 20 λεπτά, δώσ' του μια ανάσα. Έχω να σου κάνω μια ένσταση. Μην πα και μια γλάση ο μάτο και μου λέτε είσαι κουρσούζι. Ναι. Όχι. Λοιπόν, από υγεία ομάτως, οκ, okay, σε οποιοδήποτε αθλητή με βάση τον πολύ παιχνιδιό στα πόδια του μπορεί να λυτήσει. Αλλά από θέμα απόδοσης και φορμαρίσματος που λες, ομάτως νομίζω ότι είναι στο 6,5 και από το 6,5 δεν μπορεί να πέσει σε βαθμολογία. Ομάτως είναι στο 8, δηλαδή, λέω, ομάτως, είναι στο 8 και το μόνο που κινδυνεύει είναι όχι να πέσει στο 7 και στο 6 και στο 5, είναι να τραυματιστεί από κόπωση. Φύγε. Επόμενος, να είσαι καλά. Ναι. Ζαγοράκης λοιπόν, για δήμαρχος, μαζί με τον Καγκάτσι. Ένα άνθρωπο του Προέδρου, δηλαδή τον Τζόρνταν, Κώστα Σαέλ, 837. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Και μόνο που γράφετε τέτοια πράγματα πάει να πει ότι θα ξαναβγεί δήμαρχος ο Μπουτάρης. Δηλαδή, αν μου λες τον Κόκε, τον Ζαγοράκη, για πλάκα, κάνετε πλάκα. Τον Πάμπλο Γκαρσία, τον Σαββίδη κτλ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι θα ξαναβγεί ο Μπουτάρης. Λοιπόν, μιλάει ο άνθρωπος. Ναι, ναι, άνθρωπες, ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούς, Κωστή. Βέβαια. Λοιπόν, έχω εγώ μια πρόταση. Δεν είμαι από Θεσσαλονίκη. Ακούω. Λοιπόν, δήμαρχος Σαουρίδης, αντιδήμαρχος Νέγρης, υπεύθυνος για τα οικονομικά του Δήμου Κόντης και πραγματικά πιστεύω θα πάει πολύ μπροστά ο Δήμος. Ειλικρινά, καταλαβαίνεις πιστεύω, λοιπόν, γιατί θα ξαναβγεί ο Μπουτάρης δήμαρχος. Καραγκιόζης της Θεσσαλονικής, θα ξαναβγεί ο Μπουτάρης δήμαρχος. Και αυτό πλάκη, θα είναι, μετά θα βγαίνουμε τα δάχτυλα πάνω, θα σας κάνει, θα έχει ξεμωραθεί και όλα στα 76. Άστο, επόμενη γραμμή. Μια σωστή αυτή δεν άκουσα. Μια πρόταση. Δεν υπάρχει σοβαρός Θεσσαλονικιός να προτείνουν. Καλημέρα. Ακούς τι γίνεται. Δεν υπάρχει σοβαρός Θεσσαλονικιός να προτείνουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Κυρία. Εγώ θέλω να προτείνω ότι ο Κώστα το Καζαπηρίο. Να την. Είδες. Γιατί είναι πολύ δυναμικός και πιστεύω θα βοηθήσει τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Ναι. Και αν αυτή τη στιγμή μπορούσα να βοηθήσω κι εγώ, θα ήμουν κι εγώ πρώτη. Ευπρόσδεκτη η παρουσία σας. 24 ώρες, 24 ώρες έχω το ράδιο Μετρόπολης, όπου και να βρίσκομαι. Σε αυτό έχετε μια μικρή ανομαλία. 24 ώρες το 24ωρο. Διαλέξτε τις σωστές εκπομπές. Όχι, μόνο το δικό σας σταθμό ακούω. Δεν καμφιβάλλω κυρία μου, αλλά υπάρχουν εκπομπές εδώ οι οποίες έχουν ποδοσφαιροποιήσει την πολιτική. Θα ακούτε Παπαζαφυρίου και μόνο. Ακούσατε κυρία μου. Πλάκα κάνω, όχι, δεν τα παίρνεις σοβαρά. Ακούω και εσάς, ακούω και το Γιάννη, ακούω όλες τις εκπομπές. Εντάξει, πλάκα σε κάνω. Απλά μιμούμε τον κύριο Κώστα με την άδειά του. Ναι, ναι. Πάντως εγώ δεν ξέρω, είναι ο καλύτερος σταθμός σε όλη την Ελλάδα. Καλό βράδυ. Και αυτό το λέει η γυναίκα. Εγώ σας εύχομαι. Ακούει η γυναίκα. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Κύριε Παύλο, σιγά λίγο, μιλάει η γυναίκα. Κώστα, αν θα μπει στο Δήμο σε μια υπεύθυνη θέση με τη δυναμικότητα που έχει, θα αλλάξουν πολλά. Άρα δημοτικό σύμβουλο κι εσύ. Γιατί θα πάρει τον τομέα του αθλητισμού. Πάντως, ο Μπουτάρης δεν έβαλε ρεύμα. Το έκλεισε. Δεν παρουσιάστηκε. Ανεπίτρεπτα πράγματα. Εγώ λέτε θα έχει χασούρα ο Μπουτάρης με αυτά που έκανε. Δεν το παρεξηγώ γιατί λέω έχετε καταλόγιστο. Ξέρετε κάτι, κυρία. Ξέρετε κάτι. Παρακαλώ. Ξέρετε, λέω κάτι. Κινδυνεύει η πόλη αυτή να έχει κινδυνεύει. Υπάρχει πιθανότητα να ξαναβγεί ο Μπουτάρης αν δεν βγει κάποιο σοβαρό από πίσω δυναμικό. Εσείς λέτε μόνο από τον Παπαζαφύριο. Δεν βρίσκεται κάποιον άλλον. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το βαρδάκι μην πάρει τελευταίο. Μόνο. Τελευταίο. Τελευταίο. Σήμερα ο Μπουτάρης είναι στα Σκόπια. Στα Σκόπια δεν είναι. Δεν ξέρω το ξέρετε. Το ξέρεις. Δεν ξέρω. Καλό βράδυ. Δεν έχω. Καληνύχτα σας. Αν και εγώ δύο Ρουφιάνους μέσα στο Δήμο, οι οποίοι ήταν και επί Παπαγεωργόπουλου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να και με τον Μπουτάρη, δεν με έδωσαν. Δεν ζήτησα ποτέ τίποτα. Ποτέ. Μια φορά ζήτησα μόνο δευτερόλεπτα δώσμα. Ήταν μια κυρία που σκοτώθηκε ο άντρας της στις πυρκαγιές ως πιλότος. Και το μόνο που ζήτησε για ηθικούς λόγους, δηλαδή δεν ζήτησε χρήματα η γυναίκα, να παραμείνει θαμμένος στο κημητήριο χωρίς να τον βγάλουν και να μην πληρώσει. Και πήρα τηλέφωνο εγώ σε έναν τον Ρουφιάνο του Δημάρχου και με έγραψε στα παπάρια του να πούμε κανονικά. Δεν ζήτησε ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Λέω καλά, εντάξει. Άμα κάνει ένα προγνωστικό, ξέρεις, πρέπει την Ελλάδα. Όταν θέλουν κάτι, σε παίρνουν τηλέφωνο.
Ο ΕΚ και αλλή μόνο έτσι και του θέλει κάτι. Και εγώ το ήθελα μόνο γιατί ένα φίλο μου, αυτό που έχει την καραμελίτσα, το νηπιακό σταθμό, μου λέει: έχουμε μια χείρα εκεί πέρα στη γειτονιά, η οποία α πούμε θέλει αυτό το πράγμα. Δεν θέλει λεφτά, έτσι για ηθικού λόγου. Θέλει ο άντρα τη που σκοτώθηκε πριν από 10 χρόνια στι πυρκαγιέ ω πιλότο, χάθηκε στη μάχη, να παραμείνει εκεί δαμένο. Και με γράψαν κανονικά. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Χαίρετε. Ναι. Έλα, Κωστή, έλα, γόρι μου, Φωτιάδης. Έλα, ρε, Σερσερι, τι κάνεις. Δεν είμαι, ρε, ο Φωτιάδης. Πήρα να πω Φωτιάδη για δήμαρχο θέλουμε. Α, θες Φωτιάδη δήμαρχο. Ε, τα θέλω, πισινό, να το μπουτάρι. Καλά να πάθεις. Στο διαλυτήριο, στο διαλυτήριο πήγε Φωτιάδη. Στο διαλυτήριο, ναι. Λοιπόν, γελάς, αλλά θα σου κάνω μια ερώτηση. Ποιος πιστεύεις ότι είναι πιο ευτυχής, εσύ ή ο Φωτιάδης? Σαφώς ο Φωτιάδης. Απάντησέ μου! Ξανακάνε. Πώς? Ξανακάνε την ερώτηση. Ποιος πιστεύεις αυτή τη γη ότι είναι πιο ευτυχής, εσύ ή ο Φωτιάδης? Ο Φωτιάδης. Σαφώς ο Φωτιάδης. Επόμενη γραμμή, απάντησες. Τουλάχιστον έχεις το γνώθηση αυτό. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Γεια σας. Νάτος ο κύριος Κώστας. Αεξής Εκατερίνης. Λοιπόν, κύριε Σαράντο. Ναι, κύριε Κώστα μου. Κακός τον παρεξηγείτε τον... Τον Μαλάτο. Οδηγό του κύριου Σάβα. Πλάκα κάνει. Πλάκα κάνει σίγουρα, αλλά το χιούμορ κατάτησε σε ιεροσιλία. Τώρα να λέει ότι για το Γλέζο, το συγχωρεμένο, νομίζω πέθανε και ο Γλέζος. Ποιο Γλέζο? Για το... Ο Γλέζος, ο σέντερ μπακ του Ολυμπιακού. Πέθανε 60 ετών. Πέθανε 60 λοιπόν. Και εντάξει, και μόνο που το έδειξε, δεν είναι χιούμορ αυτό. Είναι ιεροσιλία για μένα. Ξέρω ότι κάνει πλάκα. Ήταν σαφώς πλάκα. Αλλά τη στιγμή που μιλούσε για τον Λουκανίδη ο Αχιλλέας, έπρεπε να το σεβαστεί. Το να συγκρίνει με τον Αγγελή τώρα. Πάση δεν είναι. Δεν το εννοούσε, σου λέει. Έκανε χιούμορ. Σε πληροφορώ ότι είναι φαν του Λουκανίδη. Που το ξέρεις. Εντάξει. Για να μην υπάρχει εντάξει. Παρεξήγηση. Εντάξει. Εντάξει. Πιστεύω λοιπόν, να τον γνωρίσω και να γίνουμε και φίλοι από εκεί που βριζόμαστε τώρα. Ναι, βέβαια, είστε χοντροκόμενοι. Πάτε και κάποια ταβέρνα, φάτε και τον ταβερνιάρι. Ναι. Πάρτε τον κόσμο να πάρει τα περισσότερα. Οπωσδήποτε έκανε χιούμορ, κύριε Κώστα, αλλά το χιούμορ ήταν, ξέρω εγώ. Δεν εντάξει, ήταν χιούμορ αυτό. Δεν ήταν χιούμορ. Α, το Κώστα, αύριο πα Καραϊσκάκι. Κατεβαίνει 5-3-2. Λοιπόν, αύριο πα στο Καραϊσκάκι. Αύριο πα στο Καραϊσκάκι. Εάν δεν χάσει. Έστω και με μισό μηδέν, ελπίζεις. Άμα χάσεις ένα μηδέν, θα σε βρει ανοιχτό ο Ολυμπιακός και θα περάσει. Ναι, εγώ πιστεύω στους διπλούς αγώνες ότι θα περάσει η ΑΕΚ, γιατί τον Ολυμπιακό δεν τον φοβάται. Αφενός. Αρκεί ο προπονητής να ξεκινήσει με Μασούτ. Α, δεκάρι. Να μην βάλει κανένα μπακασέτα μέσα. Ναι. Λοιπόν. Να σου πω κάτι, κύριε Κώστα. Συγγνώμη, γιατί Βράνιες και Σιμάες επανέρχονται. Το υλικό της ΑΕΚ ότι είναι μέτριο φαίνεται από ένα γεγονός και θέλω τη γνώμη σου γιατί είσαι έμπειρος. Όσες φορές ο προπονητής ήταν μέτριος δεν ήταν σε καλή μέρα. Βλέπε Τρίπολη, βλέπε Απόλλωνα, βλέπε... Όταν δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο προπονητής, δηλαδή δεν ήταν σε φόρμα, δεν πήρε βαθμούς η ΑΕΚ. Έχασε. Η ΑΕΚ παίρνει βαθμούς εξαιτίας του προπονητή. Όταν ο προπονητής σαν άνθρωπος δεν είναι στη μέρα του, δεν είναι στην Κυριακή του, η ΑΕΚ δεν μπορεί να σώσει τον προπονητή. Πάντα περιμένει ο προπονητής να σώσει την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν το πήρε το μήνυμα εκείνος ο Δημητριάδης, ο Βασίλης και τον Πάγεβης και τους άλλους. Αυτή την άποψη έχω εγώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εγώ να σε ρωτήσω τώρα. Ναι. Επειδή λες για μέτρο υλικό, η δύο κεντρική αμυντική της ΑΕΚ είναι καλύτερη από του ΠΑΟΚ. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Τσικρίς με τον Μπράνιες. Εντάξει δεν είναι. Όχι εντάξει δεν. Ο Βαρέλα έχει ανέβει όμως η Ρικώστα αρκετά. Ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον είναι καλύτερο. Λοιπόν, ο Μπακάκης είναι μικρός παίκτης. Ε τι είναι. Ε. Τι είναι. Απλά είναι ο Μάτος καλύτερος. Ε τι να κάνουμε. Απλά είναι ο Μάτος καλύτερος. Ο Μπάκο αριστερός. Γιατί πολλές φορές παίρνει και ο Μπακάκης. Ή ο Λόπες που παίζει είναι 100. Μην κουράζεσαι. Εξτρέμ δεν έχεις. Τι δεν έχω? Εξτρέμ δεν έχεις. Καθάρισες. Καταρχάς έχω δύο επιθετικούς. Ναι, αλλά δεν έχεις εξτρέμ. Λιβάη Αραούχο. Μπράβο.
Εσύ τι έχεις. Είναι ο Αραούχο. Ναι. Αραούχο, συμμετοχή μηδέν. Μόνο άμα τα παστελώσει, θα του τη φέρεις. Έξω από την περιοχή αυτό δεν βγαίνει. Δεν κάνει. Δεν παίρνει, μην βγάζει το συμπέρασμα με τη Λάρισα. Δεν το βγάζω. Γιατί εκεί μήνες, είχαμε πάλι. Δυο μήνες ο Αραούχο είναι το 1/5 του Λιβάγια. Άντε μπράβο. Θα τον δεις με τον Ολυμπιακό. Α, μπορεί να πεθάνω και να μην τον δω. Μα με ο Σιμόης δεν σου κάνει. Ναι. Ο Σιμόης δεν σου κάνει. Πούντος. Ε. Την Κυριακή. Μεθαύριο παίζει. Ναι, ο Σιμόης είναι. Εγώ δεν έχω Σιμόης Αμπάουκα που θα σου πει κάποιο. Έχω σκατοδοχείο. Δεν είναι αυτό λοιπόν, κάνει τώρα ο Κάνιας. Σωστό. Σωστό. Θα παίξει Σιμόης. Αλλά θα παίξει τώρα ο Σιμόης με τον Γαλανόπουλο. Δεν έχει τζάλμα. Δεν έχει έστω και Βιερίνια που ανέβηκε, δεν έχει Πέλκα, δεν έχει. Ο Τζάρμα είναι καλύτερο από τον Χρυστοδουλόπουλο. Βέβαια. Ο Πέλκα είναι καλύτερο από τον Μασούτ. Ποιο, ο? Ο Πέλκα από τον Μασούτ. Ανεβασμένο είναι ο Πέλκα. Ο Πέλκα είναι πολύ ανεβασμένο. Δημοκρατικό. Είναι ανεβασμένο. Πολύ. Ο Μασούτ είναι μια σταθερή ποδοσφαιρική αξία. Κάνει βάρη, κάνει ταχύτητε, κάνει ενασμένα. Του Ρονάλντο το πρόγραμμα βγάζει. Κυρκώσα... Για μένα ατσάλινος, για μένα έπρεπε η ελληνική ομάδα να αγοράσει το Βηγιαφάνες. Πώς? Για μένα έπρεπε η ελληνική ομάδα να αγοράσει για δεκάτο το Βηγιαφάνες. Είναι ο καλύτερος όλων. Στον Ολυμπιακό μπορούσε να σταθεί με αυτόν τον ανεμικό φορτούνιο Βηγιαφάνες. Στον ΠΑΟΚ, ναι, αλλά μέσα και ο Πέλκας. Πρέπει να κάνεις ρόμβο εκεί. Τέλος πάντων, θα τα πούμε. Θα μιλήσουμε και αύριο μετά το μάτς. Έγινε. Γεια σας. Γεια σου, κύριε. Πήγατε στο συλλαλητήριο, παίξατε το παιχνίδι της κυβέρνησης, κύριοι. Ποιος ασχολείται τώρα με τα μέτρα, με τους νεκρούς, τις πλημμύρες κλπ. Είπαν μην πάτε για να πάτε. Κάνε τώρα προμόσιο τον δημοκρατικό παππού του Μετρόπολης που ζητά στοιχεία κρατών. Σας καταλάβαμε ραπτό. Είστε ύποπτοι. Μάλιστα. Ο 745. Το διαβάζω το μήνυμα για να μιλήσω ότι εμείς θάβουμε τα μηνύματα των ακροατών. Βλέμε και τα πιο σκληρά μηνύματα αν δεν είναι υβριστικά. Καλημέρα. Σε διάβασα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Να, καλημέρα. Βγαίνει. Α, είναι ο γιατρός. Ναι. Νομίζω Ελβετία νομίζω. Βγαίνει. Βγαίνει. Μάλιστα. Εκεί που πήγε ο Λόραντ. Παρότι δεν είμαι Θεσσαλονικιός, να προτείνω δύο άτομα για τη Δημαρχία. Βεβαίως. Βέβαια, αυτό θέλω. Το Γιώργο Ορφανό. Το Γιώργο Ορφανό. Καλή επιλογή, νομίζω καλή επιλογή. Κρύο. Έχει εμπειρίες, βουλευτής έκανε. Καλό παιδί, κρύος, άλλος. Έχει εμπειρίες ο Γιώργος Ορφανός. Άλλο. Από νομίζω πολιτική. Πολιτική δεν ήταν κακός. Όχι Λόγι. Βέβαια, όχι βέβαια. Δεν ήταν κακός στην πολιτική. Έχει άχρωμος. Μυρωδιά που λέμε από πολιτική. Άχρωμος όχι, ήταν, άχρωμος. Όχι ρε, ζεστός άνθρωπος είναι ο Ορφανός ο Γιώργος. Στην πολιτική επάνω ήταν άχρωμος. Μια χαρά ήταν. Λοιπόν. Η δεύτερη επιλογή είναι ο Αντωνιάδης. Ποιο Αντωνιάδης. Ποιο Αντωνιάδης τώρα σε του Ηρακλή, του Ηρακλή. Ένα είναι ο Αντωνιάδης. Θα τον έβαζε δήμαρχο. Του Ηρακλιδέα. Εφέμ, πάω και εκεί. Ακριβώς. Ναι. Ωραίος. Και να σου πω αυτό που δεν. Μάλιστα. Σου έχω άτομο για το δικαστήριο τη Δευτέρα. Ναι. Που θα καταδικαστεί με 100%. Για δώση ιδέα. Τον εξάδερφο Φωτιάδη, γιατί δεν πήρε τηλέφωνο το δικό μα το Φωτιάδη. Όρεξη έχεις που φαίνεται βραδιάτικα. Διαφωνείς. Διαφωνείς. Υπάρχει έστω και ένας που θα τον αφωώσει. Εγώ ασχολιέμαι. Με βάλεις τα ψηλά. Υπάρχει έστω και ένας που θα τον αφωώσει. Με βάλεις τα ψηλά. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά. Λίγο ηρεμία παρακαλώ. Γιατί είναι και κάποιας ειδικίας από ό,τι ξέρω ο κύριος που κάθεται δίπλα σου. Δεν υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε και να αγχωνόμαστε και να χαλιόμαστε για τέτοια πράγματα. Νομίζω και εσείς έρχεστε στο. Εντάξει, ερχόμαστε να κάνουμε λίγο την πλάκα μας, να ξεφύγουμε. Συμφωνώ. Όλοι θέλουμε να πάμε για ύπνο χαμογελαστή μετά. Έτσι. Δεν είναι ανάγκη να χαλιόμαστε. Εντάξει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τι ομάδα όλοι είστε, Ολυμπιακό είστε. Ολυμπιακό είστε, μάλλον, ναι. Εγώ είμαι Ολυμπιακό και στον ελληνικό παρακαλώ. Εντάξει. Πάμε, πάμε. Έγινε, ζει σε μια πολύ όμορφη πόλη. Σε μια πολύ όμορφη πόλη είσαι. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πάμε, ναι. 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 Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Να προτείνω κι εγώ δήμαρχο. Εγώ προτείνω το Γιάννη το Δελή, που είναι δημοτικός σύμβουλος. Ποιο Δελή. Κουκουέ. Ο Δελής, ο Γιάννης. Και. Είναι και βουλευτής του Κουκουέ. Είναι δημοτικός σύμβουλος εδώ στο Δήμο. Κουκουές είναι δηλαδή.
Εγώ, ναι, κουκούρι. Κοίταξε, ο δήμαρχος τώρα εδώ, λες εσύ, είπες Ραυτόπουλο, δεν κλέβει. Εδώ πέρα τώρα έχει κάνει αυτό το σύστημα με το πάρκινγκ, το οποίο θα πάρουν 2,2 εκατομμύρια εις πράξεις, ναι, και το 1,1, δηλαδή τα μισά, ναι, θα τα δώσει σε μια εταιρεία. Εντάξει. Δηλαδή αυτό δεν είναι μια κλοπή. Όχι. Σε ένα βαθμό, δηλαδή τι θεωρείται αυτό, δηλαδή. Και με ένα μέτρο το οποίο και δεν εξυπηρετεί και τους κατοίκους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν τους εξυπηρετεί. Εγώ, στο πάρκινγκ δεν σε κλέβουν τα μάξι κάθε μέρα. Το γιώτα μπορτό, χρώματος μπορτό. Το γιώτα τσέλικα, το γιώτα καρίνα, χρώματος καρίνα. Εγώ θεωρώ πάντως ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο και φαίνεται και όλα στην πόλη. Φαίνεται και όλα στην πόλη. Και να σου πω κάτι. Ναι. Και τα δίνει σε έναν ιδιώτη. Σε έναν ιδιώτη τα δίνει. Έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα το λύσουμε τώρα από τηλέφωνο, αλλά. Δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, να πω και ένα θεματάκι λίγο με το συλλαλητήριο. Ναι. Και για το σταθμό, δηλαδή το σήκωσε τόσο πολύ πια θα ρίξει και ήταν προσωπικό του θέμα. Εσύ προσωπικά έλεγες ότι εγώ δεν θα πάω στην αρχή. Ναι. Μετά προφανώς πήρες γραμμή, α το πω έτσι, εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Από το σταθμό και πρέπει να λες άλλα. Μάλιστα. Έτσι. Και να σου πω και κάτι άλλο, εγώ δηλαδή, ναι, εσύ είσαι Πόντιος πηγή, έτσι. Δυστυχώς, μισός. Και είσαι Μακεδόνας, ή λες είσαι μισός Πόντιος, έχω ακούω την εκπομπή σου, μισός ξέρω Πόντιος, εγώ. Ναι. Ναι. Κάτι είμαι, Μακεδόνας. Και μισός Μικρασιάς, δηλαδή, ναι, δηλαδή εσύ ας πούμε, ναι, και εγώ ας πούμε είμαι Αρβανίτης, μάλιστα, έτσι. Ναι. Και εμείς ας πούμε έχουμε έρθει το 22 εδώ πέρα. Ναι. Αυτοί ας πούμε εκεί πάνω, ναι, στο κάτω-κάτω, έχουν και 300-400 χρόνια. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, η Μακεδονία δηλαδή, γίνεται ένα ζήτημα για το όνομα, ενώ είναι στην ουσία για... Η θέση για, δικιά μου είναι να μην κουράζεσαι. Για πριν 3.000 χρόνια, άκουρα, για ιστορία. Η θέση, έτσι, δικιά μου, μην κουράζεσαι. Η θέση δικιά μου είναι πιο ουσιαστική. Εγώ στεναχωριέμαι γιατί πήγαν οι επιχειρήσεις εκεί. Για το όνομα είναι δευτερεύον. Το όνομα είναι δευτερεύον για μένα. Για μένα. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, είναι και ο κόσμος που πάει. Τα κολοκόμματα και τα κολοκανάλια ήταν αντίθετα από αντίδραση, γιατί είμαι αντιδραστικό στοιχείο. Γι' αυτό πήγα. Αν η εκκλησία, τα κόμματα λέγανε πάτε, δεν θα πήγαινα. Είμαι ανάποδος. Ναι, εντάξει, ξέρω, εντάξει, δεν είναι. Ναι. Εγώ δεν, εντάξει, εντάξει, ο καθένας. Και δεν μ' άρεσε το συλλαλητήριο, ήταν υποτονικό. Ναι, το έχω ακούσει και την κριτική, ναι, σου που έκανες για το συλλαλητήριο και για τα. Γιατί ήταν υποτονικό, δεν κατάλαβα. Υποτονικό, να σου πω τώρα και κάτι άλλο. Και παλμό ήταν. Να σου πω και κάτι άλλο εγώ τώρα και με το συλλαλητήριο που, δηλαδή με τους ιερείς και με αυτά. Εγώ ας μην σε είπα πιο μπροστά, είμαι Αρβανίδης. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω διαβάσει, γιατί προηγουμένως ο κύριος Σαράντης είπε ας πούμε για τους Αρβανίδες, ξέρω εγώ κάτι. Ναι. Έχω διαβάσει ένα βιβλίο του Αριστείδη Κόλλια που λέγεται «Οι Αρβανίτες», ναι, που εκεί πέρα ο Αριστείδης Κόλλια, θα σου πω εγώ δηλαδή, γιατί το επίθετό μου είναι Ευαγγέλου, έτσι, και όσοι έχουν στην ουσία αυτό το επίθετο, Γεωργίου, Σταύρου, στην ουσία είναι Αρβανίτες, ναι, οι οποίοι οι παπάδες μετά την Επανάσταση του 21, ενώ πολέμησαν και Αρβανίτες έτσι για την απελευθέρωση εδώ αυτού του τόπου, να το πω έτσι, οι παπάδες τους υποχρέωνανε να πάνε στην Τουρκία, δηλαδή τι, πολεμήσαν τους Τούρκους και τους διώχναν στην Τουρκία, ή να πάτε λέει στην Τουρκία ή θα βαφτιστείτε. Γιατί κάποιοι Αρβανίδες είχαν γίνει μουσουλμάνοι, έτσι. Και τους δώσανε, ναι, τους δώσανε ας πούμε ένα όνομα, Γιώργο, και μετά πήρε και το επίθετο Γεωργίου αυτόματα, Γιώργο, στην ουσία. Γεωργίου. Δηλαδή όλοι αυτοί, ή τέλος πάντων τα πιο πολλά, δεν μπορώ να πω και όλα τώρα, είναι επίθετα ανθρώπων που έχουν με τη βία δηλαδή, ή σε σκοτώναν ή σε διώχναν στην Τουρκία, φτάνει, που πάλι εκεί θα θολοτρούσαν. Το καταλάβαμε, φτάνει, επόμενος. Πολύ ωραία, επόμενος. Γιώργο Γεωργίου. Αρβανίτης είναι ο Γιώργος. Δεν ξέρω. Καλημέρα. Η πιο σοβαρή πρόταση ήταν του Παπαζαφυρίου. Μάλιστα. Μα ποιο δεν θες να έρθει να ρε βλάκα. Ναι, έλα φίλε. Σας ακούμε. Σας ακούμε κύριε, ναι. Έλα ρε φίλε, ναι, το μιλάτε, κακίνο μας βγάλεις, τελείωνε, έλα. Εγώ μιλώ. Ναι, ναι, εσείς.
Α, λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να κάνω τώρα πρόταση για δήμαρχο Θεσσαλονίκη, γιατί δεν είμαι δημότης της πόλης. Αλλά, μ' ακούτε? Ναι, φίλε, ναι. Λοιπόν, με βάση τώρα τα δεδομένα του συλλαλητηρίου, επειδή βγήκαμε, βρωτοφωνάξαμε στον δρόμο ότι εμείς είμαστε η γνήσιοι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όχι οι γειτονές μας, εγώ προβλέπω πρωθυπουργό της Ελλάδος, ο οποίος αποδέχεται την καταγωγή μας από το Δία. Αυτός είναι ο Αρτέμις Σόρας. Μπλέκουμε τώρα, μπλέκουμε. Περίμενε. Είναι, συγγνώμη, ο Τζορτζόρας είναι το δεκαθεϊστή. Θα μπορέσει να τα πάρει τα 600 δις να σώσει την Ελλάδα. Αυτό είναι που θα φέρει τα 600 δις. Μα να τελειώσω την πρόταση μου, δεν σου λέω εγώ ότι το υπερασπίζω. Τελειώστε. Προβλέπω. Ναι. Προβλέπω ότι λοιπόν ο Σόρας έχει πει, σαν πολιτική ατζέντα, υποχρεωτικό τεστ DNA για όλου του Έλληνε. Όποιο λέει δεν είναι αρχαίο Έλληνα, τον διώχνουμε. Ανεφελό ο Σόρας δηλαδή. Το κάνει αυτό. Όλοι εμεί που φωνάζαμε στο συλλαλητήριο, η Μακεδονία είναι ελληνική. Βρισκόμαστε από τα βάθη της Μογγολίας και της Ευρασίας, δεν ξέρω εγώ τι. Φεύγουμε από τη χώρα, μας διώχνουν. Όλοι τώρα οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι το Σάββατο βρίζουν την Αθήνα, την Κυριακή λένε Μακεδονία είναι Ελλάδα. Ναι. Αναγνωρίζουν τους γείτονες ως Σκοπιανούς, δηλαδή, από το όνομα της πρωτεύουσας της χώρας τους. Πάνε στο εξωτερικό αφού τους έχουν διώξει από την Ελλάδα, δεν τους αναγνωρίζουν σαν Έλληνες και τους λένε Αθηναίοι. Αυτό είναι το plot twist που ναι. θα προτρέπω εγώ. Και εσύ που έβριζες τώρα 30 χρόνια την Αθήνα να σε λένε Αθηναίο. Αυτό είναι που πιστεύω εγώ ότι θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω. Εσύ είσαι ο παδός του Σόρα. Όχι, εγώ είμαι ο παδός του Ερμίζο Νιανών. Είναι του Ερμίζο Νιανών. Ωραίο αυτό, ευφυές. Ραπτό πες τον παππού έξι ότι σαφώς θα πάω και καλύτερη άμυνα και... Το λένε και τα γκολ που έχει δεχτεί. Το πρωτάθλημα είναι του ΠΑΟΚ, Άρης, ασπρόμαυρη κουφάλια. Άρης λέγεται ο φίλος, είναι από τα κουφάλια τα οποία λέει ο φίλος που λέγεται Άρης ότι είναι ασπρόμαυρη. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε? Πολύ καλά εσείς. Πολύ καλά και εμείς. Χαιρετίσματα στην παρέα σου. Κωνσταντίνε, τι θες, δήμαρχο θέλεις? Πρέγιανης, 20 λεπτά. Ακούς. Δήμαρχο θέλεις? Λέγε ρε φίλε. Δήμαρχο λέω θέλεις? Ναι, θέλω δήμαρχο. Τώρα δεν ακούω. Το Γιωργάκη του Σαββίδη. Τον? Το Γιώργο του Σαββίδη. Τον μπαμπά? Τον μπαμπά, ναι. Τον μπαμπά, ωραία. Όλα τα προβλήματα θα τα είχες λύσει. Ναι, θα έβγαζε 200 Instagram, 300 Facebook και θα τους είχε διαλύσει όλους ο μπαμπά. Μπαμπά, ναι. Δεν μου λες. Μια απορία θέλω να απαντήσει ειλικρινά, γιατί άκουσαμε σε μαγνητοσκόπηση μια εκπομπή σου. Ναι, 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 ναι. Το δικαστήριο που έκανες και το. Και είπες τρεις δημοσιογράφους ότι. Δεν είμαι δημοσιογράφος, μη με βρίζεις. Τέλος πάντων. Τρεις τύπους. Ραδιόφωνα, ναι. Τα ραδιόφωνα. Ναι, τα ναι, ραδιόφωνα. Ναι. Τρεις παραγωγούς. Είπες ότι. Ένας από αυτούς τους τρεις θα εννοεί ο Γιωργάκης. Και είπες ότι εγώ ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν θα το πω. Έτσι δεν είναι? Συνέχισε. Ναι, θέλω να το πεις. Ποιος πιστεύεις ότι είναι, κατά την άποψή σου? Μάμα το πω δεν θα έχει γοητεία. Εσύ γοητεία δεν θα έχει, ρε Κωστάκη. Εμένα με νοιάζει, ρε φίλε, όχι ποιον εννοεί αυτός, ο Γιώργος. Εμένα με νοιάζει ποιος πιστεύει ο κόσμος. Εκείνο είναι για μένα. Εγώ κάνω δουλειά με τον κόσμο. Δεν κάνω με τον Γιώργο, ούτε με τον Μαρινάκη, ούτε με τον παπά του Γιώργου. Πιστεύεις ούτε με τον Τίγρη. Εγώ λοιπόν δουλεύω με τον κόσμο. Άρα εμένα με ενδιαφέρει η γνώμη του κόσμου. Ο κόσμος λοιπόν πιστεύει ότι έλεγε 45% τον Καμόρα, 45% εμένα και 10% τον Κόλκα. Τώρα εγώ μίλησα με δύο ανθρώπους που μιλάνε με τον παπά. Και μου είπανε, δεν εννοεί εσένα. Σε έβαλα σε μένα. Εννοεί κάποιους όμως από αυτούς τους τρεις. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και τρίτος. Πρέπει να μην το ξέρουμε. Θα ήθελα από τον παπά πιο ευθεία επίθεση. Όχι να στείλει ένα γουρούνι να μας κάνει Παύλο στο ξύλο. Εννοώ πιο ευθεία επίθεση. Λέει το όνομα. Κατάλαβες.
Μυστικά αγόρια εκεί. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Τι να μαζίσω. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες κάτι άλλο. Ξέρεις ότι ο Γιωργάκης επηρεάζει κόσμο. Κοίταξε. Εγώ έκανα ρεπορτάζ που έκανα και τον δικάσαμε. Το βάλαμε στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Δεν έχει λαϊκό αίρισμα. Ενώ ο μπαμπά έχει. Ο μπαμπάς του. Ο Γιώργος ο Σαββίδης δεν έχει λαϊκό αίρισμα. Ενώ ο Ιβάν έχει. Άρα λοιπόν ο Γιώργος θα πρέπει να δει τι πρέπει να αλλάξει σαν διοικητικό στέλεχος της ΠΑΕΠΑΟΚ, που περνάει και της εταιρείας τη φιλοσοφία έξω από την... Δηλαδή άμα έχει τον μπαμπά του Σαββίδη γραφείο τύπου, τι τον πληρώνει τον Κυριάκο εκεί πέρα και τους άλλους 3-4 που έχει. Γιατί να τους πληρώσει. Άμα δηλαδή την μαρτυρία της ΠΑΕΠΑΟΚ τη βγάζει ο μπαμπά. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει σχέση ο μπαμπά. Έχει το προφίλ του, δείχνει έναν άνθρωπο ζωντανό, αλλά άπειρο. Άχρωμο. Ναι. Τυρικά είναι ρε Κώστα, εντάξει. Δεν λέω εγώ ότι δεν είναι. Είναι άπειρο. Άμα πάει 40 χρονών και φάει 12 πρωταθλήματα, 12 χρόνια ένσημα στη ζωή, πάει 40, 42, θα έχει άλλη. Αν παραμείνει έτσι, παραπιέται, έμεινε στάσιμος. Εγώ πιστεύω ότι μέσα από τη ζωή βελτιώθηκα όσο μπόρεσα και πρέπει κι άλλο να βελτιωθώ. Αν γίνω χειρότερος από ό,τι ήμουνα, σκοπός να πεθάνω να είμαι καλύτερος όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Κάθε χρόνο να είναι η εμπειρία να μου κάνει καλό, όχι κακό. Για να βελτιωθεί πρέπει να περάσεις και κάποιες καταστάσεις. Για να βελτιωθεί πρέπει να μάθει μπάλα. Η οποία δεν την ξέρει. Καλά, έχει λεπτομέρειες η μπάλα. Δηλαδή να μην του πιάνει το πισινό του μπαμπά του, ο Μίχελ, ο Φρανκ Άρνεσεν, ο οποιοδήποτε προπονητής. Δηλαδή είναι σαν να έχω εγώ ένα γιο και οι δύο ανοίγουμε ένα μαγαζί. Αλλά δεν έχουμε ιδέα από το μαγαζί. Δηλαδή το είδος τι θα πουλήσουμε και τι θα κάνουμε. Ανοίγουμε ένα νυχτερινό μαγαζί. Δεν ξέρουμε. Δε άμας φάει η κάβα. Δε άμας φάει ο μπάρμαν. Η ταναπού που θα είναι εκεί για να φέρουν τους πελάτες. Δε άμας δαγκώσει. Εσύ τι λες. Θα μας αλλάξει τα πετρέλαια. Ένας που ξέρει μες τη νύχτα. Θα σε δαγκώσει, αλλά πρόσεξε. Σε δαγκώσει. Αλλά 10 χρόνια δάγκωμα θα μάθεις κάτι. Μπαμπά! Φύγε! Μπαμπά, φύγε! Φύγε! Να κάνουμε μια λέξη καλύτερα και να ακούμε το Δήμος FM. Μεταγραφεί όλους τους Ισπανόφωνους δημοτικούς συμβούλους και ο Δήμος θα κάνει παπάδες. Λέει ο 188. Πάμε στον επόμενο κύριο. Έλα. Καλησπέριζω το πιο εκρηκτικό δίδυμο των FM της Ελλάδος. Πάει τέλειος. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Όποτε είναι εκεί ο κύριος Σαράντος, παίρνουν γυναίκες. Μία πήρε όλο. Είναι ο μοναδικός συμπαρουσιαστής. Δεν έχω χάσει εκπομπή. Και δεν έχω χάσει εκπομπή με τον κύριο Σαράντο. Είμαι φανατικός του φίλος οπαδός. Ποιος είστε είναι εκεί ο κύριος Σαράντος, όποτε είναι εκεί ο κύριος Σαράντος, παίρνουν γυναίκες. Για δήμαρχο εννοείται ότι θα έβαζα τον κύριο Σαράντο. Με υπεύθυνο επικοινωνία στον κύριο Γιλντηρίδη. Ναι. Τον κύριο Κιλντηρίδη που λέει ο Πόντιος. Κιλντηρίδης, ναι. Ο οποίος Πόντιος με διαβάλλει, με διασύρει, με λέει ναρκωμανή, με λέει μαστουρωμένο. Μα τι θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή. Λέω να πάω. Ο Πόντιος είναι, τι να κάνουμε, έχει ελαφρυντικό. Δεν μπορεί να με λέει μαστουρωμένο έτσι στον αέρα. Εγώ ναρκωτικά δεν έχω κάνει ποτέ και δεν πρόκειται να κάνω ποτέ. Ουίσκι πίνω. Δεν έκανα πράγματα, αλλά μου λένε ότι έχω κάνει. Τι να ναρκωτικά ποτέ, κοιμικά τα ναρκωτικά. Δεν είναι σωστό. Εννοείται. Είναι ένα βαρέλι Jack Daniels, όμως το καθαρίζει σε δύο ώρες. Δεν πειράζει το ποτό, εντάξει. Τζέιμσον, Jack Daniels, όχι Τζέιμσον. Να ξέρει ο κύριος Σαράντος ότι τους μεγάλους άντρες τους πολεμάνε γενικώς. Οπότε υπάρχει περίπτωση, ρε παιδί μου, και ο κύριος Μαλάτος να υπάρχει θέμα και ο κύριος που παίρνει από το μακρινό Μπιλμπάο, ας πούμε, να κάνει κάποια παρέμβαση. Δεν ξέρω τώρα, επειδή τον έχω δει τον κύριο Σαράντο εγώ, είναι όντως ένα 85, μου ρίχνει. Εγώ έπαιζα μπάσκετ παλιά. Ναι. Και μου ρίχνει ο κύριος Σαράντο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι στα νέα του αυτός θα ήταν σέντερ. Εγώ ήμουν ασώδιο, έπαιζα και
Ο κύριος έπαιζε ένα αγώνα 85, όντως είναι, δεν είναι. Τερματοφύλακας έπαιζε, εγώ τερματοφύλακας έπαιξε καμιά δεκαετία. Σε αεραστεχνικά σώματα. Εσείς λέγατε για διαθέσεις που παίζετε κτλ. Ο Αραπτόπουλος παίζει σίγουρα εννιάρι. Σίγουρα εννιάρι. Ο κύριος Αράντος 8. Στο ποδόσφαιρο. Σας είπα τερματοφύλακας ήμουν. Τερματοφύλακας ήμουν. Να αλλάξω θέση. Σαν στάση ζωής. Σαν στάση ζωής. 9 Σουάρες, Βουδαγκάν κτλ. Ο κύριος Αράντος είναι σίγουρα εξαρόχταρο. Εγώ τερματοφύλακας. Πιο παθητικός, ο πιο παθητικός άνθρωπος του κόσμου είμαι. Τερματοφύλακας. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετισμούς στην πιο ερωτική πόλη της Ελλάδος που λέει ο κύριος Μπάους. Είσαι ο μόνος που με ανέταξες που λένε, που είπες καλά λόγια, που είπατε καλά λόγια, γιατί ήρθε ένα μήνυμα το οποίο από τότε δεν μιλάω κιόλας και μάλλον δεν θα ξανάρθω στην εκπομπή, γιατί ήρθε ένα μήνυμα. Όχι, σε παρακαλώ. Ήρθε ένα μήνυμα το οποίο με στεναχώρησε πολύ. Έχετε ρεύμα και δεν κάνω πλάκα. Ήρθε ένα μήνυμα που με στεναχώρησε πολύ, γι' αυτό δεν μιλάω από τότε και δεν θα ξανάρθω, γιατί με έθιξε. Είναι ντροπαλός, είναι έφθικτος, είναι αψίχτης. Όχι, όχι. Στο λαϊκό δικαστήριο να πηγαίνετε, γιατί λείπει ο λόγος σας, πρώτον. Και δεύτερον, πρέπει οπωσδήποτε να πήγαινε στην εκπομπή. Ανεβάζετε την ακροματικότητα, δεν κάνω καμία πλάκα. Όχι, εντάξει, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Άνθρωπος που έχει μιλήσει για νύχτα και καμίλη σε αθλητικό ραδιόφωνο και προσελκύει γυναίκες, να το προσέχετε, κύριε Ραπτόπουλε, εκεί πέρα. Όμως το πρώτο μήνυμα που ήρθε έλεγε άλλα, γιατί ήθελα να πω κάποια πράγματα. Τους μεγάλους άντρες τους πολεμάνε. Αυτό να γράψετε στο μυαλό σας. Ευχαριστώ πολύ. Με κάνεις και ντρέπομαι τώρα. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Ναι. Γι' αυτό δεν μιλάω μετά από το πρώτο μήνυμα, δεν μιλάω καθόλου. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς το. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εγώ είμαι. Ναι. Ναι. Ο κύριε Σαράντο, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μπορώ. Αν μπορώ να απαντήσω. Σίγουρα, 100%. Αυτή η ομάδα ο Αρίων. Ναι. Υπάρχει ακόμα. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει. Έχει διαλυθεί. Το μπάσκετ συνέχισε καμιά δεκαετία μετά. Αλλά διαλύθηκε και το μπάσκετ. Ποιας περιοχής ήταν η ομάδα? Ήμασταν στον Άι Δημήτρη, στην Αποστόλου Παύλου, εκεί κατεβαίνοντας, εκεί ήταν τα στέκια. Εκεί ήταν τα στέκια. Στο τέρμα της Αγίου Δημητρίου ήταν τα εντευκτήριά μας. Ναι. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί? Αρχές δεκαετίας του 70, εγώ ήμουν 57. Ναι. Αρχές δεκαετίας του 70, εγώ ήμουν 12, 13, τόσο. Ναι. Είχε έρθει να παίξει με τον Ελευθεριακό. Ναι. Εμείς είχαμε καιρή, καλή ομάδα. Παίζαμε μαζί, εκεί έφαγα με αεροβόλο πίσω στην πλάτη Σφαιρίδιο. Ναι. Η πιο φοβερή έδρα. Σε Πειραιά. Το Κορδελιό, μέσα στο Κορδελιό, με Ελευθεριακό και Οδυσσέα. Δεινοπαθούσαμε. Δεν ξέρω, Θεσσαλονίκη, εντάξει, Ελευθεριακό, σε πάση περιπτώσει. Ελευθεριακό και Οδυσσέα Κορδελιού, εντάξει, καλές ομάδες. Και εμείς είχαμε μια πολύ καλή ομάδα. Για συνεχίστε τώρα. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Και θυμάμαι, ήρθε ο Αρίωνα. Λοιπόν. Και μας πέταξε 3 γκολ. Ναι, είχαμε πολύ καλή ομάδα. Και θυμάμαι, είχαν ένα τερματοφύλακα τώρα, ο οποίος ήταν σχετικά κοντός στο στυλ του Κωνσταντίνου και έκανε φοβερές αποκρούσεις. Μάλλον θα ήταν. Πότε είπατε, το 70? Αρχές του 70 ήταν, ναι. Ή θα ήταν ο Πετάμι. Ο Πετάμις, ο οποίος έχει πεθάνει, ο Μιχάλης, ή ο Ζαπτιάς ο Ευρυπίδης από την Αγιατριάδα. Ρεζέρβα ήσουν, ναι. Όχι, ρε, ήμουν φαντάρος τότε εγώ. Ήσαν φαντάρος. Τότε ήμουν φαντάρος, ναι. Κοντός σχετικά ήταν αυτός, αλλά ήταν φοβερό, είχε φοβερά ρεφλέξ. Ναι, ναι. Ή ο Ζαπτιάς ο Ευρυπίδης θα ήταν. Το θυμάμαι θολά. Ναι. Δεν ξέρω αν. Κατάλαβα για ποιο λέτε, κατάλαβα. Κωνσταντίνου ήταν 1,73. Ένας από τους δύο θα ήταν, κατάλαβα. Ο Βασίλης. Εγώ είμαι σχετικά είμαι ψηλός, αλλά δεν ήμουν εγώ. Σχετικά ψηλός. Εγώ δεν σε θυμάμαι, γιατί εντάξει. Ήμουν φαντάρος. Κωνσταντίνου ήταν 1,73. Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Ναι, 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 ναι. Πάρα πολύ καλή. Και τα χρώματα ήταν κόκκινο-μαύρο. Κόκκινο-μαύρο. Του Πανιωνίου. Κόκκινο ήταν στα χρώματα του Πανιωνίου. Δηλαδή το θυμάμαι σαν όνειρο τώρα και. Βρήκα την ευκαιρία μια που. Καλά, καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Σε ευχαριστώ πολύ για. Έγινε, Λεβεντιά, έγινε. Μετά από πολλά χρόνια από το μυαλό. Εντάξει. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Okay, boy. Καλά. Ωραία. Τα παιδικά, οι παιδικές αναμνήσεις είναι πολύ έντονες. Έτσι είναι. Είναι χαρακτηριστικές. Καλημέρα. Όχι, σε κάνα καφενείο είναι αυτή. Ναι. Να, ναι, όχι, δεν είναι καφενείο. Αυτός είναι. Ακούει οφελώς την εκπομπή από το.
Από το ίντερνετ και δεν την ακούω από το τηλέφωνο φέλος. Βρε φέλε, φυσάει κιόλας ο φέλος. Θα πρέπει να πάρω 3 λεπτά εγώ. Έχει και αναπνοή κακή. Εσύ με το ίντερνετ, ταγάρι! Επόμενη γραμμή. Ταγάρι. Κωστά. Έλα φίλε. Τι γίνεται. Καλά φίλε εσύ. Στέλιος Αριανός. Τι να πας. Γεια σου ρε Στέλιο. Καλημέρα και στον κύριο Σαράντε. Κάτω τα χέρια από την Τζόρτζια. Ε? Κάτω τα χέρια από τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη. Μ' αρέσει. Θα κάτω κάνε τα την χέρια πρώτη. Από το Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης. Ο Λάσκαρης. Με κατάλαβες ποιος είμαι. Ναι. Κάνε την ομάδα πάλι πρώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη. Κάνε την ομάδα πρώτη. Οι σερσερίδες οι Αριανοί. Οι για υποβιβασμό πάει να βγει. Σερσερίδες. Σερσέμιδες. Τον Γκάλο που ισχύει ακόμα και τον Δήμαρχο. Αμέ. Παπαγεωργόπουλος. Βγήκε, ναι. Ναι, γιατί τα έφαγε, δεν θα φάει. Ξανά, δεν πειράζει. Έχει ακόμα κάτι τούβλα εκεί το Δημαρχείο, έχει βλε, τα έχω δει. Τα φάει και αυτά, ναι. Τα φάει και αυτά, αυτά ήταν ασοβάδιστα γι' αυτό. Το κλέφταρο, ναι. Έτσι. Για να σε πω, για τον επιθετικό που θέλουμε να πάρουμε. Ναι. Το είδες καθόλου το θέμα, το ξέρεις. Ναι, το είδα, δεν πρόκειται, δεν έχετε ψηλή, ούτε για τσιγάρα δεν έχετε. Ρε εσύ, ξέρεις τι γίνεται. Και την περιπτερού χρωστάτε, όμως πολύ θέμα. Καλά οι πληροφορίες, ρε εσύ. Γιατί η Λαμία πήρε παίχτες, ναι. Τώρα θα πάρει και άλλον επιθετικό. Ναι. Και ο άλλος τώρα πρέπει να βιάσει μια θέση, ναι, κοινοτικού. Τώρα δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Πρέπει να βιάσει μια θέση ξένου για να πάρει τον επιθετικό. Ναι. Αυτός ο Βουό δεν θα είναι στην αποστολή της Λαμίας για το κύπελο. Κατάλαβες. Και ρίχνω εκεί τις ελπίδες. Σε ζητάνε όμως τον Σόουζα, το δίνεις με 200 χιλιάρικα στο ούτε Περιστέρι. Καν, στο ούτε Περιστέρι. Καν. Ο Σόουζα του χρόνου πόσα είπατε, 200. Πώς θα κάνεις, Στέλιος είναι το όνομά σου. Πώς, ναι, θα, ναι, κάνεις, ναι, ναι, πώς θα κάνει ο Καρυπίδης την Πουγάδα. Ναι. Σου κάνει μια. Αν πάρει 150-200 χιλιάρικα και δώσει τον Σόουζα, μια χαρά θα είναι να γίνει η Πουγάδα στον Άρη. Γιατί να τον δώσει τώρα 200, ναι, ενώ του χρόνου, αν όλα πάνε καλά. Πώς θα πορευτεί ο Άρης, πώς θα πορευτεί ο Άρης. Ναι, πώς θα πορευτεί ο Άρης. Το παιδί θέλει να φάει κιόλας. Πώς θα πορευτεί τώρα ο Άρης. Θέλει αυτά τώρα τα χρήματα. Τώρα ο Άρης άμα πάρει τώρα αυτόν εδώ πέρα το... Χρήματα. Τον μπαμπαμπά αυτόν εδώ πέρα να πούμε, θα παίξει μπάλα. Χρήματα. Θέλουν και προκαταβολή αυτοί. Καμιά 150.000 είναι άμεσες υποχρεώσεις για αυτό σου. Τι να πω τώρα, άμα δεν έχουν τώρα... Θέλουν προκαταβολή, ρε, εδώ τον Πετρόπουλο πέρσι δεν είχε... Δεν το θέλουμε τον Πετρόπουλο, τον Πετρόπουλο πάντα πολύ... Σου λέω για τον Πετρόπουλο, όταν ήταν να τον πάρεις, προτίμησε τη δόξα δράμας, γιατί ο Πύρο είχε προκαταβολή, πώς θα γίνει. Με τον Πετρόπουλο πάντα κολούσε το θέμα και το ξέρεις αυτό και άλλες φορές είχε διαφερθεί ο Άρης. Ναι, καταλαβαίνεις τώρα, θα έρθω εγώ στον Άρη να παίξω. Ωραία, πόσα θέλω, 60.000. Ωραία, τα 20 τα θέλω μπροστά. Έχεις να με δώσεις. Δεν θα τα δώσεις, λες. Τα τέτοια μου θα δώσεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι να δώσεις. Βρε, τι να δώσεις. Με το Γουινές παίζει. Πολύ καλός, όντως. Καλύτερος από τον Κόντε. Κάτω τα χέρια από τον κύριο Σαράντο. Ευαίσθητος άνθρωπος, αριστερός ποδοσφαιρικός. Μάριος Ιωνικός ΑΕΚ. Είσαι ευαίσθητος άνθρωπος. Παρά την όψη σου. Από κάτω ακούει. Ναι. Παρά την όψη που είναι αγριοπή και χοντροκομμένη. Ναι. Καλημέρα. Κωστή. Ναι, κύριε μου. Μ' ακούς. Πολύ καθαρά. Πολύ ωραία, χαίρομαι. Να ξέρεις, για τελευταία φορά θα το πω, δεν το ξαναλέω. Ο πρώην αλκοολικός ηθοποιός, ξέρω τι θα πεις. Ξέρω ότι τα κουμπανάς και τώρα. Ναι, το περίμενα αυτό, τέλος πάντων. Άκου ένα μήνυμα. Πες μου. Από τον ποιητή Μάνο. Για δήμαρχο προτείνω τον Γίγαντα Γρηγόρη που είναι κουμαρτζίδικο και στρουμπουλό αγόρι. Να κάνει στη Σαλόνικα μπαράκια και καζίνο να έρχονται κουμαρόσκυλα μέχρι και από το Πεκίνο. Και όταν θα βγαίνει ο κόκκινος έξω για να βολτάρει, με πούρο θα κυκλοφορεί και δανεική Φεράρι. Λέγε. Λοιπόν. Πρώτον, έχω να πω το εξής, ότι είμαι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα ολοκλήρωσα αυτό που έγραφα. Τελείωσε. Τι έγραφες? Ένα θεατρικό τρόμο. Τρόμου. Είναι που είναι τρόμο στη ζωή μας. Τίποτα εύθυμο, ρε ηθοποιία, να πούμε. Κύριε μου, λυπάμαι, ναι, αλλά ο τρόμος είναι η ειδικότητά μου. Ναι. Λοιπόν, Κωστή, ήθελα να σε ενημερώσω γι' αυτό, φίλε. Ο τρόμος ήταν η ειδικότητα του Σαουρίδη. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Ο σκύλος, είχαν ένα σκύλο που το λέγαν τρόμο. Α, εντάξει. Ναι. Ξέρεις τι έτρωγε εκείνο και τι έπινε. Τι έκανε? Στην Καλύφη το πήγαινε και...
Εκεί το βάρο και έτρωγε. Λέγε, λέγε, άντε, λέγε. Έλα, έλα, να σε ενημερώσω για κάτι, ρε. Ναι, ενημέρωσε με. Άκουσε με λίγο. Λοιπόν, τι γίνεται όταν πάνε στην εκκλησία και πηγαίνει. Όχι, εσύ πηγαίνει κάπου να κοινωνήσει, ωραία. Ναι. Ο μύθος λέει το εξής. Τι λέει? Ότι δεν πρόκειται να κολλήσει κάτι γιατί το κρασί είναι διαβασμένο τον παπά. Αυτό το λέει ο μύθος. Ναι. Ωραία. Τι λέει η πραγματικότητα? Δεν πρόκειται να κολλήσει τίποτα απλά γιατί μέσα είναι κρασί. Λόγω του αλκοόλ δεν μπορείς να κολλήσει τίποτα. Ορίστε. Κάποτε στην Αγγλία, τον μεσαίωνα. Άμα είχε ουίσκι, α πούμε, αντί για θεία κοινωνία, τι θα ήταν, θα κολούσε? Οτιδήποτε αλκοολούχο και να είχε, δεν μπορούσε να κολλήσει τίποτα. Το αλκοόλ δεν επιτρέπει να φύγει. Ένα λεπτό. Ερώτηση, γιατί δεν το ξέρω. Πίνεις εσύ ουίσκι από το ποτήρι και είσαι κρυωμένος. Έχεις γρήπη. Ωραία. Παίρνω εγώ από το ίδιο ποτήρι και παίρνω. Δεν κολλάω. Εφόσον είναι αλκοολούχο, δηλαδή ουίσκι που είπες, όχι, θα κολλήσει. Α, δεν κολλάς. Ναι. Α, δεν το ξέρω. Αυτό το δεν το λέω εγώ. Από το μυαλό μου το πιστοποιεί η ίδια η επιστήμη, έτσι. Άρα αυτοί το εκμεταλλεύονται ότι γίνεται θαύμα βλακίες, δηλαδή. ναι, είναι φήμη αυτό, μύθος. Ξέρω εγώ πώς θες πες το. Εσύ δεν συχαίνεσαι να πας από το ίδιο κουτάλι τον κάθε βρωμιάρι που πάει εκεί πέρα με τη μασέλα να πούμε να πάρα. Εγώ συχαινόμουν, δεν πήγαινα. Κωστή, εγώ έχω να πάω σε εκκλησία από το. Άλλο λέω η εκκλησία, μπορεί να πας σε κηδεία σε γάμο. Άλλο λέω. Εκεί που κοινωνούσα με τα παιδιά δεν πήγαινα εγώ, συχαινόμουν. Δεν είναι και ότι πιο όμορφο στο μάτι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Κλάσεις με το ίδιο κουτάλι εκεί πέρα. Ας μας δίνανε από το σχολείο, από τη γιαγιά Ζαμπέτα ένα κουτάλι. Το ένα παιδάκι κρεμόταν η μίξα, από τον παππού πίσω έλειπε ένα. Εσύ τα διάλογα, μην με κάνεις. Σύχαμα τελείως. Εσύ 40 την τελευταία φορά πότε κοινώνησες? Κοινώνησα τώρα, σου πω, ήμουν 25 χρόνια στρατό, λίγο πρωτού απολυθώ. Μικρά καβισό σε ένα χωριό έξω από τις σφαίρες, μας παρακολουθούσαν εμάς, μας είχαν για αριστερούς, έπρεπε υποχρεωτικά επιχούντας υπηρέτησα και πάμε το Σάββατο το βράδυ στο χωριουδάκι αυτό και το ρίχνουμε στα σουβλάκια και στη ριτσίνα, είχα ξεχαστεί. Κωστή, ναι. Κάτσε να μάθουμε, περίμενε λίγο. Ναι. Λοιπόν, είχα ξεχαστεί. Ναι, ξεχάστηκε αυτό. Ξεχάστηκε και φάγαμε σουβλάκια και ρετσίνα. Τι να κάνω, την άλλη μέρα του δευτέρου γραφείου μας παρακολουθούσε 20 μέρες φυλακή αν δεν κοινωνούσαμε. Πήγα, άνοιξα το στόμα εκεί στον παπά της μικράς Καβυσσού. Λέω, ο Θεέ μου, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου. Χθες έφαγα σουβλάκια και κοινώνησα τότε, 25 χρονών. Ναι. Ξανά δεν κοινώνησα. Ναι, ήταν επειδή ήταν. Φάγατε κρέας γι' αυτό. Έφαγα κρέας, φοβόμουν, ρε παιδί μου, φοβάσαι. Και το Θεό τον φοβάσαι να πει. Ναι. Να φας κρέας για να πάει να κοινωνήσει, βέβαια. Τι λέω. Βέβαια, ρε. Ναι. Άπιστε, άφε. Ναι, λέγε, φίλε. Ένα τελευταίο για να σε κλείσω. Ναι. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, μάλλον θα είναι από Αθήνα, σε λίγες μέρες. Πάρε στην Αθήνα, ρε φίλε. Και εδώ. Το θέατρο στη Θεσσαλονίκη θα ψοφίσει στην πείνα. Θα βρωμάει το γνώτο σου από την Πότσαρη μέχρι τη Μαρτίου. Το ξέρω. Ναι. Κωστή, ναι. Άκουσα ένα τελευταίο να σου πω λίγο. Ρε Μάγκα, δεν σου έχω πει το όνομά μου ποτέ. Ναι, αλκοολικός. χαζέ άνθρωπε. Το όνομά μου ποιο είναι? Ιάσονας. Ιάσονας. Ναι. Αυτός με το χρυσό μαλοβέρας. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Δηλαδή, είχες κάνα παππού που το λέγανε Ιάσονα? Όχι, δεν τη μόδα να βάζει. Ναι. Εμένα οι δικοί μου με βαφτίσανε αλλιώς, μου δώσανε ένα όνομα που το συχαίνομαι. Ναι, γιατί? Γιατί το συχαίνομαι, γιατί. Γιατί στο δώσανε. Γιατί έτσι λέγανε τον παππού μου. Αυτό σε ρωτάω, ρε, έχεις πιει? Όχι, απλά άλλο θέλω να σπόξε με λίγο. Εγώ πριν λίγα χρόνια το άλλαξα αυτό το όνομα, βασικά άλλαξα θρησκεία. Και είμαι περήφανος γι' αυτό. Πώς σε λένε τώρα? Τώρα με λένε Ιάσονα. Ιάσον. Ρε γαμώ την τρέλα σου. Τον παππού σου πώς το λέγανε? Πώς με βαφτίσανε δηλαδή ρωτάς? Ναι, ναι, το όνομα που συχαίνεσαι. Ποιο είναι? Αβραάμ. Αβραάμ. Μάκης, ναι. Δηλαδή. Μάκη θα σε φωνάζανε χαϊδευτικά. Εντάξει. Ναι, κάποτε ναι. Εντάξει. Και δεν θρησκεία... είναι και άσχημο όνομα. Τι θρησκεία έχεις τώρα, τι έκανες? Τι έκανα? Σε τι θρησκεία πήγες? Έγινα αυτό που έπρεπε να είμαι, Έλληνας πολυθεϊστής. Τι θα πει αυτό? Αυτό που λέτε εσείς απλά από το δεκαθεϊστής. Σόρας. Το δεκαθεϊστής. Ει. Συγγνώμη λίγο, μη συγχέτε εμένα και άλλα άτομα που γνωρίζουμε. Κάτσε ρε φίλε, δωδεκαθεϊστής δεν είσαι. Δωδεκαθεϊστής δεν είσαι. Και... τι. Τι είπε, α, είπε κακή κουβέντα. Εγώ τους ξέρω για δωδεκαθεϊστές. Ξέρω εγώ μια κυρία που έχει ένα κοριτσάκι. Το κοριτσάκι είναι 12-13 χρονών, το πάει εκεί επάνω στο, πώς το λένε, στον Όλυμπο, το δίνουν εκεί όπως ο Δίας και η Ήρα και τα λοιπά, και πιστεύουν στο Θεό Δία.
Άρα αυτοί είναι δωδεκαθεϊστές. Τώρα πολυθεϊστές είναι άλλη έκφραση, δεν το ήξερα. Δεν είναι, οι πολυθεϊστές είναι. Οι πολυθεϊστές είναι 12, να πω. Πιστεύεις σε πώς τους. Στο δωδεκάθεο, σε ποιους πιστεύεις. Δεν ξέρω, όπου πιστεύει ο καθένας. Εδώ εξαντλούνται στην ελληνική επικράτεια. Εντάξει, η μυθολογία μας λέει ήταν 12 οι θεοί. 12 οι θεοί. 12. Μάλιστα. Υπήρχαν και πολλοί μύθεοι. Φέρει η Ηρακλής, η Ηρακλάρα. Η μύθεος. Η μύθεος είναι ο Ηρακλής. Ναι, ναι, ναι. Άρα αυτός πιστεύει στον Ηρακλή. Αν πιστεύεις και στους ημίθεους, στους πολλούς πιστεύει και στον Ηρακλή. Ο Άρης Θεός δεν ήταν. Βέβαια. Άρα αυτός δεν πρέπει να είναι παόξης. Πιστεύει στον Θεό Άρη και στον Θεό Ηρακλή. Άρα δεν μπορεί να είναι σε παόξης. Ξέρεις να το ρωτήσεις. Θεός Παόκ δεν υπήρχε. Ποσειδώνας μπορεί να είναι. Ποσειδώνας Μηχανιώνας μπορεί να είναι. Άλλα ονόματα για παίζουν βοήθεια. Θεών. Ναι. Ξέρω εγώ. Από αυτούς. Ερμής. Ερμής Αμυνταίου. Ποσειδώνας, Απόλλωνας. Απόλλωνας Αθηνών. Θεοί. Άρης. Άρης. Τι άλλο κανένα άλλον θεό. Πολύ ωραία. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Άρτεμις. Ιωαννίνων. Έλα φίλε. Ναι. Χαίρετε. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ναι. Χαίρετε. Λοιπόν, για την οπαδικότητα του ΡΑΠ, Σαράντο, να πω. Τι είπατε? Για την οπαδικότητα του Ραπτόπουλου. Ναι. Γιατί εσύ πολύ σίγουρα είπες ότι είναι Αριανός. Έτσι μου είπε ο Νίκος ο Χριστίδης. Έτσι μου είπε το ομολόγο. Ο Χριστίδης του πουλάει παπά ο ΡΑΠ, γιατί τον αγαπάει πολύ. Τα λένε εκεί πέρα, λένε τις μνήμες τους από τον πατέρα του ένας. Ο Χριστίδης είναι ΑΕΚ. Λίγο σας ακούω καθημερινά το όνομά σας λίγο. Το όνομά σας. Εμένα Τάσος. Τάσος. Λοιπόν κύριε Τάσο, μου το είπε ο ίδιος ο Χριστίδης προτεραιών μηνών που βρεθήκαμε. Όχι, σε πιστεύω, Σαράντο. Μου το είπε ο ίδιος ο Χριστίδης. Και αν θέλετε να μάθετε, λόγω του Χριστίδη είχα γίνει ΑΕΚ. Ο κύριος Τάσος λίγο να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει λίγο. Λέγεται κύριε Τάσο. Λοιπόν, εγώ σε πιστεύω απόλυτα, Σαράντο. Έτσι μου είπε. Το είπε ο Χριστίδης. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι Αριανός ο Ραπτόπουλος. Εγώ ξέρω ότι είναι, αλλά σεβάστηκα την ιδιωτικότητα που το κρατάει τόσο καιρό. Δεν είναι Αριανός. Κάτσε να μάθουμε τι είναι. Η πηγή δική μου είναι καλύτερη από ότι η δική σου, η οποία αλήθεια σου είπε ο Χριστίδης. Αλλά ο Χριστίδης δεν ξέρει. Διότι όταν κάνει παρέα με τον Χριστίδη Ραπτόπουλος, επειδή τον αγαπάει πολύ τον Χριστίδη, λένε για τον Άρη, λένε τα καλύτερα στοιχεία. Και πρέπει να με βάλει να πούμε παοξής φόλα, έτσι. Ναι. Αν με βάλει να μιλήσω για τον μπάσκετ του Άρη με κάποιον Αριανό εποχής Παπαγεωργίου και τα λοιπά, όχι με την καλή, προγκάλη εποχή, ποιο θα με νομίζει για Αριανό. Κατάλαβα, κατάλαβα. Όταν κατέχεις ένα θέμα και η ομάδα πήγαινε καλά και ξέρεις τα της ομάδας. Ναι. Άρα τι είναι, μπορείτε να μας βγάλετε από το αδιέξοδο. Γιατί όχι, τώρα... δεν το πω εδώ, γιατί σέβομαι τον Ραπτόπουλο την ιδιωτικότητα που το κρατάει. Εγώ ξέρω τι είναι. Παοξής, τότε είναι παοξής. Θέλω από συμμαθητή του. Ναι. Ο οποίος μάλιστα τώρα είναι και φθινίατρος, ο οποίος είναι και Αριανός. Τι είσαι ρε, τόση ομίχλη γύρω από το όνομά σου, τι είσαι ρε παιδί. Δεν ξέρω, πείτε εσείς. Τι δεν ξέρω να πούμε. Δεν θέλει, έχει τάξει, άστονα. Άρα είναι παοξής, κατάλαβα, άρα είναι παοξής. Άκουμε κάτι τώρα, ναι. Μερικά πράγματα. Όταν εσύ λες άποψη δική σου, μου αρέσουν λες πολύ σοβαρές απόψεις και πολύ ορθές απόψεις. Μη φωνάζεις, μην είναι άνθρωπος. Ακούς. Ναι, σας ακούω. Σε ποιον απευθύνεστε? Μπήκε ένας κακομούτσουνος και τον φωνάζει. Σιγά λίγο, σιγά ρε Κώστα. Κάτσε λίγο, μπήκε ένας κακομούτσουνος εδώ και τον είδε η Μίνη και τον καυγίζει. Δεν του άρεσε η μάπα. Ρε, άσε να μιλήσω. Αλλά δεν είναι μάπα τώρα να συμπαθηθεί αυτή τώρα εδώ πέρα. Κύριε Τάσο, συνεχίστε. Ναι, ναι, ναι. Συνεχίστε. Ευχαριστώ κύριε Σαράντο. Λοιπόν. Ανάγωγε. Για το Ραπτόπουλο θέλω να πω. Έχει πολύ ωραίες απόψεις όταν αποφασίζει να μιλάει σοβαρά. Με αλήθεια για τις απόψεις του. Όταν αποφασίζει να εντρικάρει για να δημιουργήσει τηλεθέαση, αυτό είναι που τον τρώει, που νομίζει ότι δημιουργεί τηλεθέαση. Άνθρωπος είναι, μην μη στεναχωριέσαι. Μην φοβάσαι. Κάτσε, κάτσε. Είναι κακομούτσουνος, είναι αντιπαθητικός άνθρωπος. Σκατόφατσα είναι, κάτσε. Κάτσε, κάτσε. Δεν είναι. Έφερε πάνω στα μικρόφωνα το σκυλάκι τώρα. Δεν γίνεται αυτό καλά με τίποτα να πω. Άμα βλέπει Πασοξή. Σκαρφάλωσε το σκυλάκι στα μικρόφωνα. Άμα βλέπει Πασοξή το καυγίζει. Επειδή είμαι φιλόζος. Ναι, ναι. Το ανεχόμαστε. Είναι κυριολεκτικά σκαρφαλωμένο το σκυλάκι πάνω στο μικρόφωνο. Δεν τον γουστάρει τη μάπα του. Μάπα είναι αυτή τώρα. Πέρα που. Μου αρέσει σίγουρα έχει καλή μάπα. Δεν έχω δει. Γιατί ωραία φωνή και ωραία εκφορά λόγω που κλήτρα μη βγαίνει από ευγενική. Για μένα λέτε τώρα. Για μένα λέτε. Ναι, ναι. Πολύ ευγενής.
με ωραία εκφορά να βγάλει και ευγενική παρουσία. Πάντως το πρώτο μήνυμα που ήρθε με σμπαράλιασε, γιατί παρότι έχω λίγο άγρια όψη, όπως λέει. Είναι λίγο βαρικόκαλος. Γι' αυτό επί ένα μισάωρο δεν μιλούσα και είμαι πολύ προβληματισμένος αν ξανάρθω. Είναι βαρικόκαλος. Όχι, γιατί με χαρακτήρισε κάποιος κάπως έτσι, γιατί έχω μια κάποια ηλικία. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω την ιδιότητά μου να την φανερώσω κλπ. Από εκεί και πέρα με έθιξε το πρώτο μήνυμα πραγματικά. Καλά, ρε, τι ακούς. Εντάξει. Ξέρεις τι ακούει αυτή την εκπομπή. Σίγουρα. Ξέρεις τι ακούει. Αλλά από το πιο κατώτατο επίπεδο μέχρι το ανώτερο. Αν θέλετε εσείς να με ξανακούσετε, θα έρθω. Και με καλέσει φυσικά ο Ραπτόπουλος. Γιατί μπορεί να πει, έριξε στην ακροματικότητα. Τώρα φεύγοντας, θα μου πει, δεν είδες το πρώτο μήνυμα που ήρθε. Βλέπω τα κουμπιά εγώ, ξεκαταλαβαίνω. Μη στεναχωρείτε. Δεν είχε ακροματικότητα, έπεσε Ραπτόπουλε. Η ακροματικότητα έπεσε από τη μηνύ που με συνέχεια διακόπτης. Από αυτό έπεσε, όχι από εμάς. Και δεν έχουμε ηλμό. Η μήνυ είναι φυσιογνωμίστρια. Κερετάσου, σας παρακολουθώ εγώ. Σας παρακολουθώ και χθες που κάνετε ανάλυση για τον ΠΑΟΚ, για τον κάθε παίκτη κλπ. Και πιστεύω και εύχομαι να στεφτείτε φέτος πρωταθλητές. Πάμε πιστεύω επόμενος, κύριε Δούλου. Ναι, πάμε επόμενος. Δεν είπα αυτό που ήθελα. Εκείνο που θα σας πω παρτίζερα. Ναι. Για να δημιουργήσεις έτσι κάποιες σύντριγγες, για να δημιουργήσεις ακροματικότητα που έτσι κι αλλιώς την έχεις, αλλά είναι άδειλη πολλές φορές. Ο σοβαρός του κόσμος δεν βγαίνει στα τηλέφωνα. Άσε που εγώ βγαίνω, μπορεί να μην είμαι είτε δεν είμαι σοβαρός είτε για άλλους λόγους. Ωραία. Νομίζεις βάζεις σύντριγγες και τα λοιπά που αυτές δεν είναι καθόλου καλές. Ενώ οι απόψεις είναι πολύ ωραίες. Εγώ κατάλαβα ότι θα ξαναβγεί σήμερα σε μισή ώρα ο Δήμαρχος ξανά ο Μπουτάρης. Αυτό κατάλαβα. Παράδειγμα, πρόσεξε τώρα. Ναι. Δεν είναι θέμα αυτό το σύντριγγες. Τουλάχιστον το λες ο Μπουτάρης, λες δεν κλέβει. Ναι. Λάθος. Πού το ξέρεις ότι δεν κλέβει. Δεν κλέβει, το ξέρω. Λες για τον Παπαγεωργόπουλο. Ναι. Που είναι κλέφτης. Ναι. Συγγνώμη, ένα δικαστήριο δεν βγάλε κλέφτης. Εγώ δεν υπογράφω τι είναι. Ναι. Πρόσεξε κάτι. Ναι. Δεν είναι σωστά πράγματα και αυτά. Και τα εκατομμύρια είναι του Δήμου που πήγαν. Είναι καλά γιατί θέλω στον ανθρώπο να επιφυλασσόμαστε. Για τον Μπουτάρη σίγουρα ότι δεν είναι. Εγώ δεν εάν είναι τίμιος ο Παπαγεωργόπουλος, τότε ο Μπουτάρης είναι ο καλύτερος δήμαρχος για την Ελλάδα. Κερατάσω, για να επανέλθουμε, ναι. Επειδή. Τι άλλο να σας και σε κάνουν, τρίτο ρε, βαθμό ρε, και τελειώνουμε. Έλληνες, τι να σας κάνουν άλλο. Καλά σας, ναι. Έκανε και σε τρίτο βαθμό καταδικάστηκε. Όταν λέμε η απόφαση είναι και αμετάκλητη και από τον Άριο Πάγο και λοιπά, οπότε δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το ρωτά του δικαστήριου την απόφαση. Καταρχήν δεν έχει μούτρα ο Παπαγεωργόπουλος να κυκλοφορήσει στην Τσιμισκή, στην Αριστοτέλους να κάτσει. Ντρέπεται. Ρε ντρέπεται. Μεγαλύτερη ξεφτύλα είναι να περπατάς στον δρόμο και να κρύβεσαι. Πήγε να φάει στην Περέα σε ένα εστιατόριο και βάλαν τέντες. Αυτός ξεφτυλίστηκε. Δεν πάνε να το βγάλαν έξω. Ξεφτύλας είναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Ξεφτύλας είναι. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Άσε με καημένε τώρα. Τι ας σε κάνουν άλλο. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, κύριε Τάσο, θα ξαναπούμε. Κύριε Σαράντο, ακούγεται όταν ζητάτε πάσα από το ραπ για να πείτε αυτό που θέλετε. Αγαπάμε παρόλα αυτά την ωραία σκηνοθεσία σας. Ακούγεται. Κύριε Σαράντο, για να είστε δίπλα στο ραπ, στο ραδιόφωνο, σημαίνει ότι αξίζετε να είστε εκεί. Μια συμβουλή, να έχετε λίγο πιο γερό στομάχι για να μην σας ενοχλεί το τι λέει ο καθένας. Είστε ευαίσθητος άνθρωπος. Ναι. Σαράντο, να βγαίνεις πιο συχνά. Είσαι όαση λογικής γνώσης ελληνικών και δημοκρατικότητας μπροστά στους καλεσμένους του Ραπτόπουλου. Λέει εδώ ένας φίλος. Πάμε στους 6 τελευταίους για σήμερα. Καλημέρα. Τέλος πάντων, εγώ δεν είπα αυτό που ήθελα. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, κερτάσου. Μα πιλατεύεις και δεν το είπες. Αν ζούμε αύριο θα το πεις. Κλείσε. Κοινικότατε. Πω, τι κοινικός άνθρωπος. Καλημέρα. Μια σύντομη παρέμβαση επιτρέπετε, σας παρακαλώ. Βεβαίως. Γεια σου, κύριε Κώστα. Λοιπόν, κύριε Σαράντο. Ναι. Εγώ δεν δεν κολακεύω και δεν είναι του χαρακτήρα μου, αλλά θα πω ότι κοσμείτε την εκπομπή κοσμήτα, με την παρουσία σας. Βγάλατε εξατάξιο γυμνάσιο σαν και εμένα. Ναι. Πιστεύω να προλάβατε να φορέσετε και πηλίκιο. Όπως φόρεσα εγώ μέχρι την Τετάρτη γυμνασία. Φόρεσα πηλίκιο, τα μαλλιά μου πέσανε από εκεί, κράτησα και 4 φορές τη σημαία με μπαλωμένο παντελόνι. Λοιπόν, τη σημαία την ελληνική. Ως εκ τούτου, επειδή η δικιά μας η γενιά έμαθε καλά ελληνικά. Το εκτιμώ αφάνταστα. Έφαγε πολλά λεφτά. Σταμάτα, ρε Κώστα, σταμάτα. Λοιπόν, ναι. Γιατί εμείς μάθαμε την απλή καθαρέμουσα. Διότι από τότε που καθιερώθηκε η δημοτική βγάζουμε στρατιές απεδέπτων. Ναι. Ενώ εσείς το πρώτοι. Ένα άλλο που θα ήθελα να πω είναι ο κύριος που βγήκε και υποστηρίζει τον Αρτέμι Σόρα.
να μας πει η Θεσσαλία που δάγκωσε ο Σόρας, τι έγινε. Τους εκμεταλλεύτηκε, άνοιξε παντού γραφεία, έχουν συνδρομές, είναι γνωστά αυτά και τους λέει να πούνε το παραμύθι με τα 600 δισεκατομμύρια. Πού είναι τα 600 δισεκατομμύρια. Καλά αρέσει τώρα, πατεώνας είναι ο άνθρωπος τώρα. Λοιπόν κύριε Σαράντο, θέλω να σας ξανακούσω. Αλλιώς θα πιτσα αριστηθώ. Να είστε καλά, εγώ είμαι από τον Σόρα, είμαι φίλος του Σόρα, συνδρομές παίρνει. Δεν τα βούτυξε σαν τον άλλον από το Δήμο. Πέμπτος από το τέλος, ναι. Τι λες να μηνυθώ για αυτό που είπα, όχι, Γιάννη. Όχι, να προσέχεις τα λόγια, εντάξει, γιατί εδώ έχουμε και φίλους του κυρίου Σόρα. Όχι, μην ήρθε αυτός πάλι. Καλημέρα, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Σας. Επόμενος Γιάννη. Δεν θέλει να μιλήσει αυτός. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, ναι. Είμαι Αλέξανδρος από Κόκκι, οικογενειακούς λόγους, θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη σε δύο εβδομάδες και θέλω να αυτό που λέει, να δούμε ένα μάτς μαζί, να τα πούμε από κοντά. Ναι. Πού είσαι, στη Μαρμίτσα είσαι? Όπου θα είμαι, θα είμαι. Ανατολικής Θράκης. Ναι, Ανατολικής Θράκης, θα έρθεις, αν δεν πιείς πάνω από έξι ποτά μην έρθεις, θα μας κάνεις κατανάλωση. Δεν πιω ποτά, πιω καφέ, γιατί δεν πιω ποτά, επειδή παίρνω φάρμακα για την υγεία μου. Άσχομαι φαρμακείο δίπλα ακριβώς από τον Μπάκη. Ναι, θα πιω ένα κρασάκι, πίνω μόνο, κόκκινο και δύο καφέ θα πιω. Θα σας φέρω και το Φωτιάδη εκεί, θα γίνετε δίδυμο. Εντάξει. Ναι. Ωραία, αυτά έχω να πω, καλό βράδυ. Γεια σου, γεια σου. Όχι, θα έρθει Θεσσαλονίκη. Θα τον πάω στο Κατζινάκο δίπλα. Γουστάρω. Επόμενη γραμμή. Έτσι θα κάνουμε το μαγαζί έτσι. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Κύριε Ρεπτόπουλε. Ναι κύριε. Ήθελα να μιλήσω λίγο με τον κύριο Σαράντο. Να μιλήσετε, σας ακούω. Να μιλήσετε όπως θέλετε κυρία μου, να μιλήσετε. Κύριε Σαράντε. Ναι. Ποια χρονολογία αν επιτρέπετε παίξατε στον Αρίον? 66-70 εκεί. Τον 6ο αιώνα π.Χ. Ναι, εγώ ήμουνα τερματοφύλακας. Ναι. Το... Πού? 60-61 ή 59-60. Πού? Ήμουν στον Αρίον, με είχε πάρει, ήμουν στο Μελιτέα, στο ορφανοτροφείο. Στο ορφανοτροφείο ήσουν, ναι. Ναι, και με πήραν ένα χρόνο υποσχετική. Ωραίος. Είχες πρόεδρο τον Κυριακό. Τον Κυριακό τον Ευσταθίου, ναι. Αυτό ναι. Που με τα εξονόγλωσσα βιβλία. Ναι. Και εγώ αντικατέστησα τον Καμπουρίδη, ναι, τον Καμπουρίδη Δαμιανό, ο οποίος πέθανε. Εκείνο το χρόνο. Οχ, όλοι πεθάνανε. Παίξαμε στο τελικό με την... μια ομάδα στην... Η Ατλαντίδα έχει καλή ομάδα τότε, ο Αχιλλέας με αυτούς παίζαμε. Τώρα οπωσδήποτε μας ακούνε και λένε θέλουν να ακούσουν για πάω ΚΑΕΚ αυτοί, τις μικρές ομάδες του παρελθόντος. Του παρελθόντος τις έχουν. Την Ατλαντίδα θέλουν. Τι να κάνουμε ρε Κώστα και εμείς, τι να κάνουμε και εσύ θα περάσουν τα χρόνια να πούμε που λέει ναι. Η μάνα εν κρυό νερό και θα περάσουν τα χρόνια και για σένα. Ναι. Συνομιστάσαι έτσι. Εντάξει, αναπολούμε, έχουμε αναμνήσεις. Εφηβικές και λοιπά. Γεια, σας ακούω. Ναι, συνεχίστε. Σας ακούω. Ναι. Εγώ σας είπα, έπαιξα μετά 5-6 χρόνια από εσάς, οπότε δεν σας θυμάμαι. Ναι. Ναι. Εντάξει. Τον Ευσταθιάδη. Ευσταθιά, να είστε καλά και ευχαριστώ. Να είστε πάντα στην εκπομπή. Πάντα στην εκπομπή. Ευχαριστώ και πολύ. Άσε αυτόν, κάπου παντού υπάρχουν κάποιοι. Με ενθαρρύνεται, αλλά ο πρώτος με διέλυσε που πήρε. Με διέλυσε. Δεν πειράζει, μην τον δίνει σημασία. Εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Παρακαλώ, ναι. Γεια σας. Και του χρόνου να είστε εδώ κύριε και οι δύο να ξαναμιλήσετε. Ναι. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Κώστα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Είστε ο τελευταίος για σήμερα. Πέσανε οι άλλοι τέσσερις. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, ακόμα όρθιος. Θα ήθελα να σε πω κάτι για το συλλαλητήριο. Είχα πάει στο συλλαλητήριο προχθές. Με έτσι κρύος ήσουν με τους άλλους τους κρύους που δεν βγάζανε παλμό. Άκου λίγο να σου πω, άκου λίγο. Αυτό που είδα, αυτό που έβλεπα, μ' άρεσε σαν εικόνα. Αυτό που δεν μ' άρεσε ήταν αυτά τα ανθρωπάκια, ανθρωπάκια από εδώ από τίποτα, με τα ρόπαλα και με τα κράνη και με αυτά. Και από τους μεν και από τους δεν. Με καταλαβαίνεις? Σε μια κοινωνία χρειάζονται όλοι. Και τα ρόπαλα, και τα ανθρωπάκια και τα ανθρωποποειδή και όλοι. Η δεκαετία του 80 έχει βγει μια βιντεοκασέτα, η νύχτα των δικαστών. Το έχεις δει το έργο? Όχι, έβλεπα Στάθη Ψάλτη τη δεκαετία του 80. Μ' ακούς? Η νύχτα των στρατηγών μήπως? Η νύχτα των δικαστών, έπαιζε ο Μάικλ Ντάγκλας. Ήτανε κάποιοι δικαστές οι οποίοι μαζευότανε τρυφά μετά τα δικαστήρια. Επειδή το σύστημα, όπως είναι και το σύστημα στην Ελλάδα τώρα, ήταν ένοχο, βγάζανε αυτή η δικιά τους απόφαση μετά τα δικαστήρια
και ενοχοποιούσαν αυτούς που ήταν πραγματικά ένοχοι. Και στέλνανε κάποιους ανθρώπους και τους καθαρίζανε με λίγα λόγια. Μάλιστα. Για να γίνει, για να πάει μπροστά η Ελλάδα πρέπει να συμβεί αυτό το πράγμα. Ναι, να χυθεί αίμα δηλαδή. Μ' ακούς? Πολύ καθαρά. Αλλιώς δεν πρόκειται να δούμε χαίρι στην Ελλάδα. Ναι. Ας βγουν οι δικαστές έξω από το δικαστήριο. Το σύστημα δεν μπορεί να το πάει κανένας από. Ναι. Έτσι δίνεις λύσεις δηλαδή. Συμφωνείς? Εγώ. Τον Κώστα λέω, για τον Κώστα λέω. Εγώ αν συμφωνώ. Ναι, εσύ αν συμφωνείς. Κοίταξε, να δεις. Ναι, αλλά όχι με, να το κάνουν οι δικαστές αυτό. Με συγχωρείς, δεν σ' άκουσα. Ναι, αλλά όχι να μην το κάνουν οι δικαστές, να το κάνουν άλλοι. Αυτό, εγώ δεν είπα για δικαστές, θα το κάνουν άλλοι. Οι δικαστές είναι όλοι, ξέρουν. Ωραία, εσείς γιατί δεν το κάνετε? Ορίστε. Ορίστε, εσείς γιατί δεν το κάνετε? Αυτό λέω, γιατί δεν βρίσκονται κάποιοι? Εσείς κύριε, εσείς, γιατί δεν το κάνετε? Εγώ δεν το κάνω φίλε, γιατί εγώ έχω οικογένεια. Γιατί οι άλλοι τι γίνε, μανιτάρια φυτρώσανε δηλαδή? Εγώ δεν το κάνω γιατί έχω οικογένεια, φιλαράκι. Πόσο χρονών είστε κύριε? Πόσο χρονών, κοντά στην ηλικία σου είναι. Ναι. Εάν στα 65 σας διαγνώσουν καρκίνο ανεπανόρθωτο, θα το κάνετε? Μπορώ να το έκανα, ναι. Είστε χέστης κύριε, δεν πρόκειται να το κάνετε. Γεια σας. Όταν λες έχω οικογένεια φοβάμαι, είσαι χέστης. Και βγαίνεις στο ραδιόφωνο και μάλιστα αν σου ζητήσω και το όνομά σου, θα πεις ότι φοβάμαι να το δώσω. Αλλά έχω την ιδέα, το κάνουν οι άλλοι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω, το κάνουν οι άλλοι. Πόσο χέστης είστε κύριε. Καλή συνέχεια κύριε Χιλιτίδη. Καλό βράδυ. Πόσο χέστης. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.